Το τι θα πει το φορολογικό νομοσχέδιο. Αυτή τη στιγμή μαζεύουμε, λέμε ότι θα πάει σίγουρα, περιμένουμε ότι θα πάει στο 100%. 100% έκπτωση είναι όταν είναι αυτό το κομμάτι των αποδείξεων. Για να καλύψει τα φορολόγητα. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα τώρα. Από εκεί και πέρα θα εξακολουθούν να υπάρχουν μια σειρά από δαπάνες για τις οποίες υπάρχουν φοροαπαλλαγές, εκπτώσεις φόρου, εκτός από το εισόδημα κτλ. Νίκια. Λοιπόν, δίδακτρα παιδιών. Αυτά για. Από όσο πληροφορούμαστε για ένα τουλάχιστον αυτό θα συνδεθεί με το εισόδημα. Mm-hmm. Δηλαδή για χαμηλά εισοδήματα θα εξακολουθούν να εκπίπτουν. Mm-hmm. Για υψηλότερα εισοδήματα η έκπτωση θα μειώνεται ή δεν θα υπάρχει καθόλου για τα πολύ ψηλά εισοδήματα. Τα κοινόχρηστα πρέπει να το δούμε. Είναι σημαντικό. Τα κοινόχρηστα εφόσον θα υπαχθούν μέσα, τι θα γίνει το διαχειριστή τη πολιτική. Κατανέμονται. Θα γίνει κατανέμονται. Καθένα πληρώνει το μερίδιο τη πολιτική. Το χαρτί και παίρνει και από. Παίρνει και αλλιώ αποδείξει. Θα βγάζει τι φωτοτυπίε και θα μοιράζει του άλλου με το ποσό και με την ανάλυση που έχει κάνει ένα ιδιοκτησία. Ανάλογα έτσι κι αλλιώ συμβαίνει. Τα ποσοστά του ούτω ή άλλω. Και σήμερα συμβαίνει και πόσο είναι το χαρτάκι και λέει από κάτω. Πετρέλαιο τόσο. Ναι. Ακριβώς. Το ποσοστό. Εφόσον λοιπόν θα συμπεριληφθούν και αυτά, που πιστεύω ότι θα συμπεριληφθούν. Η κατανομή γίνεται σήμερα. Ναι. Το θέμα είναι ότι ως μέτρο με τις αποδείξεις, εντάξει, δεν μπορούμε να του πούμε ότι μπορεί να είναι και μόνιμο χαρακτήρα, γιατί μόνιμο χαρακτήρα είναι ευθύς εξ αρχής απλοποίηση του φορολογικού συστήματος. Ναι. Κάτι που φαίνεται ότι αρχίζει να επιχειρείται. Ναι. Από εκεί πέρα όμως θα πρέπει να καταλάβει όλος ο κόσμος ότι με το να πάρει τις αποδείξεις έχει αυξημένο. Και ειδικά χαμηλά μεσαία εισοδήματα θα έχουν αυξημένη φορολογική ελάφρυνση. Θα μπουν και σε μια διαδικασία μέσα να μην μπαίνουν πλέον στη συναλλαγή, γιατί η έκπτωση από το φόρο ή όποια έκπτωση από το φόρο θα είναι πολύ μεγαλύτερη από την οποιαδήποτε έκπτωση κάνει ο ψυχοπονιάρης επιτιδευματίας, ο οποίος θα πει: ξέρεις, να σου δώσω και κάτι της για να μην πάρει απόδειξη. Ναι. Το θέμα είναι, κύριε Κορομιλά, με όλο αυτό τον όγκο των αποδείξεων. Δηλαδή θα το περνάμε εμείς. Δεν θα σφραγιστούν οι αποδείξεις από τον όχι, όχι. Δεν προκύπτει από πουθενά αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Θα υπάρχει ένα έντυπο που θα γράφουμε λοιπόν το αφημί, τον αριθμό της απόδειξης, το ποσό. Σύμφωνα και με τις δηλώσεις που ακούσαμε και από τον Υπουργό και από τον Υφυπουργό, λέει για μια κατάσταση η οποία θα συμβιβάλλεται, η οποία θα έχει τον αριθμό φορολογικού μητρώου της επιχείρησης, θα έχει πάνω την ημερομηνία και το ποσό της απόδειξης. Το αφημί του εκδότη. Βρήκαμε δουλειά τώρα να κάνουμε. Κοιτάξτε, αυτό μπορεί να δουλέψει προσωρινά. Είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν θέλω να πω ότι δεν μπορεί αυτό να αποτελέσει ένας τέτοιος αρκετά πολύπλοκος μηχανισμός. Ναι, δεν μπορεί να... Δεν μπορεί να αποτελέσει. Άμα του πει το Έλληνα ότι η απόδειξη δεν πιάνεται, δεν ξαναπέρνει, Βασίλη. Όχι, ρε παιδί. Τελείωσε. Λοιπόν, να μάθει ο καταναλωτής. Θα είναι ένα προσωρινό μέτρο. Νομίζω θα ένα προσωρινό μέτρο υποψιάζομαι για κάποια χρόνια, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, στη συνέχεια. Δεν μπορείς, τίποτα δεν μπορεί να, σε κανένα αναπτυγμένο και σοβαρό φορολογικό σύστημα του κόσμου, τίποτα δεν έχει υποκαταστήσει το πόθεν έσχες. Ή τον έλεγχο. Ή τον έλεγχο, τον έλεγχο πάσχουμε. Πόθεν έσχες, πόθεν έσχες είναι καλύτερη περίπτωση. Όχι, μα έλεγχος δεν είναι και το πόθεν έσχες τι είναι. Εκεί οδηγεί το πόθεν έσχες, σε αυστηρό έλεγχο. Απλώς να δούμε ότι τώρα για το πρώτο τουλάχιστον τρίμηνο, τις αποδείξεις θα μαζευτούν στο πρώτο τρίμηνο και μέχρι να οριστικοποιηθεί και το φορολογικό νομοσχέδιο, οπότε να έχει και τη σχετική πρόβλεψη του τι θα κάνουμε, τις μαζεύουμε όλες. Αν χρειαστεί για αυτές τουλάχιστον θα γίνει η καταστάση. Σε ένα σκοτεινό μέρος. Από εκεί πέρα υπάρχουν προτάσεις. Αυτό να μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά, άρα να μην χρειάζεται να φτιάχνουμε καταστάσεις και ίσως κάποια στιγμή οι επιχειρήσεις, και αυτό θα το δούμε και σε συνεργασία, διασυνδεθούν. Οπότε στην ουσία, επειδή ένας και μοναδικός αριθμός για κάθε φορολογούμενο είναι ο αριθμός φορολογικού του μητρώου, σωστά. Κάλλιστα θα μπορεί να έχει χτυπηθεί ο αριθμός φορολογικού μητρώου για απόδειξη, άρα με την υποβολή της δήλωσης του ΦΠΑ θα μπορεί να πηγαίνει σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο, εκμεταλλευόμενοι την τεχνολογία που υπάρχει, ένα ηλεκτρονικό αρχείο. Άρα στην ουσία η επιχείρηση να δίνει τις συναλλαγές και να πιστώνονται. Ακριβώς. Αναφημί. Αυτό που λέτε εσείς, αναφημί. Αφού δίνει το αφημί, τελείωσε. Είναι ονομαστικό. Ταυτοποιούνται οι αποδείξεις γιατί γίνεται και το μεγάλο παιχνίδι. Ποιο πήρε πια και πότε. Γιατί παλιά αυτό γινόταν αλλαγή. Επίσης, να σου δω πουλήσω μία, αναρωτιέται κανείς. Κάτι άλλο. Γιατί αυτό ο οποίο έχει, ξέρετε και έχετε ακούσει. Ότι υπάρχουν και πάρα πολλές παράνομες μηχανές στην αγορά. Εντάξει, υπάρχουν παράνομες μηχανές. Αυτό κάλλιστα αν θα γίνει, επειδή αυτός που έχει την παράνομη μηχανή δεν θα κάνει. Άρα σε αυτή εδώ πέρα την περίπτωση, έχοντας μια απόδειξη και μη βλέποντας ότι έχει συμμετέχει συγκεκριμένη απόδειξη, άρα θα φτάσει σε ένα σημείο να αποκαλύψεις και αυτόν ο οποίος κάνει συνειδητά παράνομη φορολογική νομοθεσία. Για όλους αυτούς που αναρωτιέται γιατί πρέπει να υποβληθούν σε αυτή τη διαδικασία, ρε παιδί μου, τη γραφειοκρατική, αν θες, να συμπληρώνεις, να γράφεις μία-μία τις αποδείξεις κτλ. Πρέπει να σου πω ότι είναι ο μοναδικός τρόπος από την άλλη
να αποφευχθεί ένα παλιό φαινόμενο που είχαν την. Όταν ίσχυαν και πάλι οι εκτόσεις. Το εμπόριο αποδείξεων. Εμπόριο αποδείξεων, έτσι. Διότι πλέον. Είχαν φορεακή παιδιά δίπλα, σαν εκεί δίπλα σου, πόσες θες αποδείξεις. Ακριβώς. Όταν δεν ήθελες, πήγαινε ο λογιστής σε μια εφορία, ας πούμε, ξέρω εγώ, στους φακέλους που είτε είχαν ελεγχθεί είτε είχαν πέσει αχρηστία, του λέγε θέλω μερικές χιλιάδες δραχμές σε αποδείξεις. Πάρα από εκεί σου έδωσε ένα πακετάκι και πήγαινε και το παρουσίαζες εσύ, αν σου γινόταν ο έλεγχος. Το θέμα επίσης αυτό που λέει ο κ. Ζήρας είναι ότι ο καταναλωτής πρέπει να καταλάβει ότι όταν δεν κόβεται απόδειξη, ό,τι λεφτά δεν παίρνει το κράτος θα τα πέρα από τον ίδιο. Ναι, είναι απλά. Χάνεις δύο φορές. Ναι. Χάνεις εκείνη τη στιγμή και θα χάνεις και μετά που θα έρθει. Θα ξαναγυρίσει εναντίον σου. Σαφέστατα. Ναι, αλλά θα ανεβάσει την τιμή σου, λέει η απόδειξη. Ναι, και χάνεις όμως και κάτι άλλο. Χάνεις και τις κοινωνικές παροχές γιατί το κράτος μη έχοντας τη δυνατότητα να έχει έσοδα. Αυτό λέω. Και μετά ξαναπαίρνει πάλι από σένα. Εάν καθίσουμε ποτέ και το μετρήσουμε, δεδομένου ότι χαμένει ένας που πληρώνει φόρους είναι χαμένος από χέρι. Με τη φοροδιαφυγή που κάνει ο άλλος. Ναι, βέβαια, έτσι. Δηλαδή, μα το κέρδος που θα έχεις από το σκόντο το έχεις πληρώσει πολλαπλάσια. Απλώς δεν το πληρώνεις εκείνη την ώρα και δεν το αντιλαμβάνεσαι. Διότι η τρύπα που δημιουργείται. Η τρύπα που δημιουργείται θα έρθει να την καλύψεις. Με προσαρμολογικά μέτρα και επίσης υπάρχει και μια τοποθέτηση που πρέπει να γίνεται πάντα. Πολλοί λένε ότι η παράνομη οικονομία συντηρεί την αγορά. Είναι μεγάλο λάθος. Είναι καλύτερο να τα έχεις τα λεφτά πάνω στο τραπέζι και να πεις σου μοιράζω, σου δίνω. Όπως γίνεται, ας πούμε, στη Σαουδική Αραβία, τα λεφτά είναι στο τραπέζι και λέει πολίτης της χώρας, μάλιστα, παίρνει τόσα. Για φανταστείτε ένα κράτος να έχει τα λεφτά πάνω του και να αρχίσει να μοιράζει σε αυτούς που πρέπει να μοιράσει. Ναι. Παρά να είναι ένα κράτος που δεν ξέρει τι έχει. Να έχουν όλοι οι κυκλοφορούν από κάτω περισσότερα, κάποιους λιγότερα. Δηλαδή είναι τελείως απαράδεκτο αυτό το φαινόμενο να συζητάμε ότι η παράνομη οικονομία συντηρεί. Ποιο στηρίζει την παράνομη οικονομία? Δεν είναι όλοι. Αν βάλετε τα λεφτά στο τραπέζι, θα υπάρξει κάποιοι που θα πλώσει το χέρι τη. Πρώτη η οικονομία δεν κατακλείζει. Συνεπώς και τα μεγέθη είτε του δημοσίου χρέους είτε του ελλείμματος, από τη στιγμή που όλα αυτά τα ποσά δεν καταγράφονται στο ΕΕΠ, διωγγώνονται. Ενώ αν είχαν καταγραφεί στο ΕΕΠ, θα είχαν οτιδήποτε. Και επίσης αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό είναι να σταματήσει. Φαντάζομαι να μην έχουμε τόσο μεγάλο έγκλημα. Αυτή τη στιγμή και το τελευταίο διάστημα η αγορά έχει σταματήσει. Γιατί έχει σταματήσει, γιατί το καταναλωτή ακούει. Θα σου πάρω, θα σου κάνω. Θα. Έχουμε τα πάντα. Ναι. Συγκεκριμένα όποιο μέτρο ακόμα πάρει η κυβέρνηση, καλό θα είναι. Θα είναι ένα μέτρο στο τίποτα. Να το δούμε, αρκεί να το δούμε. Να γίνει. Χωρίς συζήτηση. Η πολλή συζήτηση. Βλέπετε, και οι δύο είμαστε στην Επιτροπή Φορολογικού Νομοσχεδίου. Δεν συζητάμε γι' αυτό. Δεν μας είναι ο ρόλος μας να μιλήσουμε. Μιλάμε εκεί. Ό,τι θα αποφασίσει η υπεύθυνη και νόμιμα κυβέρνηση συνταγματικά, θα πάρει το μέτρο, θα το εφαρμόσει χωρίς παραφιλολογίες. Ο Κοσμάκης ακούει και δεν καταλαβαίνει. Και όταν δεν καταλαβαίνει ο Έλληνας, λέει κάτσε να δούμε. Το κάτσε να δούμε είναι αποχή από τα ταμεία. Και παγώνει αποχή τα πάντα. Από τα ταμεία είναι, καταστρέπεται ακριβώς. Το κράτος. Δεν καταστρέπεται ο έμπορος. Μην τρελαθούμε. Πρέπει να σταματήσει η φιλολογία. Αυτές οι αποδείξεις από τον κινηματογράφο, το θέατρο, τα λοιπά. Κανονικές αποδείξεις, νόμιμες. Θέαμα, ακρόαμα. Θέαμα, ακρόαμα, άρτος. Λοιπόν, για να μην ψάχνουμε μία-μία, είπαμε ότι το μόνο. Είπαμε, ρε παιδιά, για ποιες εξαιρούνται. Ο κανόνας. Από πρώτης πρώτου μαζεύουμε τα πάντα. Τα βάζουμε σε μια άκρη και από εκεί και πέρα με το που θα ξεκαθαρίσει και την περίπου σε τρεις εβδομάδες και λοιπά θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαβουλεύσεις. Και ξεκαθαρίζουμε τα παιδιά να ζωγραφίζουν πάνω. Έχουμε το σχέδιο νόμου που θα πάει στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Άρα θα γνωρίζουμε λοιπόν το περίγραμμα και θα μπορούμε να. Άρα τα μαζεύουμε όλα. Για αυτή είναι η απάντηση. Ξέροντας ότι κάνουμε όφελος στον εαυτό μας. Στα παιδιά μας και στην αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση. Αυτό που λέτε. Όφελος για τον εαυτό μας μπορεί να ισχυριστεί κάποιος πως είναι και η αύξηση του φόρου στα τσιγάρα και τα ποτά. Εντάξει. Η οποία θα είναι τελικώς μεγαλύτερη από όσο είχε αρχικώς εξαγγελθεί. Κοντά στις 20%. 20% παιδιά είναι μεγάλο. Ίσως και παραπάνω. Και παραπάνω. Ακούς κύριε Λυριτζή, θα το κόψω, έτσι λες. 20% στο τσιγαράκι σημαίνει τουλάχιστον μισό. Μισό είναι λίγο. Λες λίγο. Όχι, δεν λέω λίγο. Έτσι λένε τώρα οι καπνο. Μισό με ένα λένε. Το 10% είναι περίπου 20 λεπτά σε ένα πακέτο των τριών και κάτι. Οπότε εκεί. Εκεί κάπου. Μπάσε το, είναι πολλά τα λεφτά. Από το να αυξηθεί όμως Βασίλειο ΦΠΑ. Ναι, ο οποίος θα βάρινε, ας πούμε, τα ίδια. Θα είναι καλύτερο είναι, λοιπόν να υπάρχει μια μεγαλύτερη αύξηση σε κάτι στο φινάλε που καλό δεν μας κάνει. Δεν είσαι και υποχρεωμένος, τον και το δεν είναι ίδιος. Λέμε, κύριε Μακρύβου. Λέμε, κύριε Μακρύβου. Να πίνεις, παιδί, ο γιατρός λέει ένα ποτηράκι τη μέρα κάνει καλό. Άρα πώς δεν είναι υποχρεωτικό? Ένα ποτηράκι την ημέρα. Όχι ένα νεροπότηρο. Υπάρχει κλασική εξήγηση ότι σας μαζεύουμε τα λεφτά από αυτούς που καπνίζουν, ομιγέννητο, για να τα χρειαστείτε στο νοσοκομείο. Και να μην έρχεται το κράτος να πληρώνει κάτι που δεν έχει. Άμα δεν καπνίσω, το κράτος πρέπει να πάρει για να δώσει. Οι πιο συνεπείς φορολογούμενοι είναι οι καπνιστές. Είμαστε κανονικοί φορολογούμενοι. Παφ και φόρο. Δεν γλιτώνεις με τίποτα. Όχι, αλλά άμα δεν καπνίσεις δεν παίρνει και τα λεφτά όμως. Οπότε του μένει μια τρυπανά. Ναι, αλλά ξέρει ότι θα καπνίσεις. Ότι δεν είναι το κύριο
το οικονομικό που θα σε αποτρέψει από το τσιγάρο. Το ξέρει αυτό. Κάντε το σαν τα αυτοκίνητα. Καταθέσα πινακίδε. Ναι. Καταθέστε τα τσιγάρα. Μην καπνίζετε. Ναι, ναι. Πάμε να πάμε τα πακέτα τσιγάρα στο Υπουργείο. Ναι. Λοιπόν, κύριε, σα καλημερίσουμε. Καλημέρα σα. Καλή χρονιά και καλή συνέχεια. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εμεί και θα επιστρέψουμε με τα διεθνή μα. Την κυρία Τσακαστάκη. Περιμένουμε τον κύριο Βούγια, όπω είπαμε. Κατσίμη έχει πάρει παιδιά τα βουνά. Άστε την Κατσίμη, άμα την ξαναδείτε, γράψτε μου. Μαθαίνω αρμοδίω. Έφυγε από τη Ζουμπέρκα. Έφυγε από τη Ζουμπέρκα και ρεμένει. Προ τα πάνω πάει, πιο πάνω ακόμα. Πάρει τα όρια και τα βουνά, δεν ξέρω που πάει. Λοιπόν, είπαμε, περιμένουμε και τον κύριο Βούγια μετά τη Ρίτσα, την Καστάνη. Να μα πει για να συζητήσουμε σήμερα για τον αστυνομικό τη γειτονιά, για τι αστυνομικέ αυθαιρεσίε, για την εγκληματικότητα. Έχουν επικοινώσει τελευταία. Βεβαίω, έχουμε πολύ μεγάλα θέματα. Πάμε. Οι προοπτικές της οικονομίας για τη νέα χρονιά. Τα σκάνδαλα των χρηματιστηρίων, κόντρα Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας για το δολάριο, η κατάρρευση των αυτοκινητοβιομηχανιών. Το δράμα των Παλαιστινίων ένα χρόνο μετά τη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Πού οφείλεται η κρίση της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Αυτή την Τρίτη, στις 10 το βράδυ, στους ανταποκριτές. Μην αφήνετε να σας κλέβουν τον ύπνο, αλλά ούτε και να σας κλέβουν στον ύπνο. Πτυσσόμενες πόρτες ασφαλείας βιομεταλουμίν. Για να κοιμάστε άφοβα, χειμώνα καλοκαίρι. Αυτός είναι ο Μάζι και αυτή η παρέα του. Μαζί θα μάθετε English, Français, Espagnol, Deutsch, Italiano. Μία μοναδική οπτικοακουστική μέθοδος εκμάθησης ξένων γλωσσών που αποτελείται από 30 βιβλία και δώρο 15 DVD και 15 CD-ROM με περιγραφικά κείμενα, ζωντανούς διαλόγους και διασκεδαστικές ασκήσεις. Μάθετε να μιλάτε, να διαβάζετε και να γράφετε στα αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά και ιταλικά ταυτόχρονα. Μάζι, μην χάσετε αυτή την Παρασκευή το πρώτο βιβλίο με το DVD μαζί με το 7 μέρες TV με την εγκυρότητα του BBC. 1900. Ο Φρόιντ βάζει το ασυνείδητο πάνω από τη λογική. 1915. Ο Αϊνστάιν αλλάζει την εικόνα του σύμπαντος. Τα βιβλία που άλλαξαν τον κόσμο έρχονται στο βήμα σε μια συγκλονιστική συλλογή. 1859. Ο Δαρβίνος με την καταγωγή των ειδών ανατρέπει τη μέχρι τότε θεώρηση της ζωής. Αυτή την Κυριακή, δωρεάν με το βήμα. Στο τέλος του μήνα θα υποβληθεί τελικά στην Κομισιόν το προσχέδιο του προγράμματος σταθερότητας της ελληνικής οικονομίας, αφού πρώτα τεθεί υπόψη του κοινοτικού κλιμακίου που αναμένεται την Τετάρτη στην Αθήνα. Τις άριστες ελληνοσερβικές σχέσεις επαναβεβαίωσε ο Γιώργος Παπανδρέου στις επαφές του με τη σερβική πολιτική ηγεσία στο Βελιγράδι. Πρότεινε την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζήτησε από την Τουρκία να συμβάλλει στην επίλυση του Κυπριακού και από τα Σκόπια να επιδείξουν διαλλακτικότητα στην επίλυση του προβλήματος της ονομασίας, προκειμένου να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Αυξήσεις της τάξης του 10% προβλέπονται σε ποτά και τσιγάρα και περικοπή 10% στα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων, με στόχο τη μείωση του ελλείμματος στο 8,7%. Πρόγραμμα πρημοδότησης για προσλήψεις νέων ανέργων ηλικίας έως 30 ετών με επιδότηση έως και 100% για τον πρώτο χρόνο των ασφαλιστικών εισφορών, εργοδοτών και εργαζομένων, σχεδιάζει να προωθήσει στη Βουλή η κυβέρνηση. Αντιδράσεις από ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ που μιλούν για εκμετάλλευση του προβλήματος της ανεργίας και εκφράζουν
πωλήσεις εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και αντικατάστασή τους από νεότερους. Κέντρα ελευθέρων σπουδών και όχι πανεπιστήμια θα αποκαλούνται τα κολέγια που συνεργάζονται με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Την ευθύνη για την πιστοποίησή τους θα έχει το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης, σύμφωνα με την Υπουργό Άννα Διαμαντοπούλου. Άνοιγμα των στρατιωτικών νοσοκομείων και σε ασφαλισμένος άλλων ταμείων εκτός του ΟΠΑΔ που ίσχυε μέχρι σήμερα, ανακοίνωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Διενέργεια προκατακτικής εξέτασης διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών με αφορμή πρωτοσέλιδο εφημερίδας για κύκλωμα στο χώρο των φαρμάκων, η δράση του οποίου φαίνεται ότι προκάλεσε τεράστια οικονομική ζημιά στο δημόσιο. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Δημάρχου Παγκαίου. Ο συγκατηγορούμενός τους που τους προμήθευσε το όπλο αφέθηκε ελεύθερος με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Στο χάρτη με τα συστήματα καιρού, με το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό στη Δυτική Μεσόγειο. Το σύστημα αυτό συνοδεύεται από μέτωπα κακοκαιρίας και κινείται αργά ανατολικά-βορειοανατολικά. Αναλυτικά, την Τρίτη, στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και χιόνια σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν και σε παιδινές περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Σταδιακά πάντως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη Ελλάδα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα στενών βροχών μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι νοτιάδες 5 με 7 και αργότερα 8 μποφόρ και στο Αιγαίο στην αρχή μεταβλητή έως 4 μποφόρ, οι οποίοι όμως και εδώ σταδιακά θα γίνουν νοτιάδες έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από μείον 3 έως 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες υπηρετικές περιοχές από 1 έως 18 και στα νησιά από 5 έως 18 επίσης βαθμούς. Την Τετάρτη μέρα των Θεφανίων προβλέπονται τοπικές βροχές στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στις βορειοδυτικές περιοχές θα εκλωθούν και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν μόνο τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Τέλος την Πέμπτη προβλέπεται γενικά ήπιος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Υπάρχει πιθανότητα στενών βροχών μικρής διάρκειας στα δυτικά, τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί σε ψηλά για αυτή την εποχή επίπεδα. Σκεφτόμουν να πω κάτι που θα ενοχλούσε τους εκδρομείς. Τους απόντες. Και τις απούσες. Μετά λέω να μην γίνω τόσο κακός. Μην γίνεις, κακό. Ναι. Σήμερα μέρες, χρονιάρες μέρες που είναι. Γεια σου, Ρίτσα. Πόσο έτσι κατσί με τη βάζουμε να πω. Μπράβο, κύριε Λιριτζή. Δεν κρατήθηκε τελικά. Τι να κάνουμε, να μάθουν οι απούσες. Γεια σου, Ρίτσα. Τι γίνεται, καλά. Πώς πάμε. Καλά, καλά, εσείς. Καλά, σε βλέπω ανανεωμένη, φρέσκια. Από χθες. Χειμερινή. Εναρμονίζεται με το περιβάλλον. Ρίτσα, παιδιά σου, γιατί θα πω σήμερα. Όχι. Θα μιλήσω για κακοκαιρία. Δίνομαι βαριά. Με εξεπλάγει το πρωί. Μετά θα μιλήσω για Αυστραλία που έχει ζέστη. Δίνομαι ελαφριά. Τα πράγματα. Εξεπλάγει. Έρχεται το πρωί, φοράει λοιπόν ένα φορεματάκι, ένα μπλουζάκι κτλ. Γυρνάει, βλέπει το Μάντσεστερ που γινόταν ο χαλασμός κόσμου από το χιόνι. Αλλάζει αμέσως. Και φοράει μπλούζα. Τι να πούμε, εμείς αυτό είναι το εγώ ίδια σας είπα, επειδή με πειράξατε, οφείλω να πω την αλήθεια στους τηλεθεατές. Που πας με το πουλόβερ, είπα ότι έχω επηρεαστεί από την ειδησιογραφία. Έχει φοβερή κακοκαιρία στη Βόρεια Ευρώπη. Μανιά, τα λέτε. Ναι, αλλά στην Ελλάδα, βρε Σιρίτσα, έχουμε όμως καλοκαιρία. Γιατί δεν εναρμονίζεσαι με την Ελλάδα μια φορά. Μια φορά. Τι να κάνουμε, παιδιά. Λέω άλλο η μέρα, α πούμε, προχτέ 25 βαθμού. Μέρα για μπάνιο. Έτσι. Εμφανίστηκε με το μαγιό. Όχι. Άρα λοιπόν. Λοιπόν, για να δούμε τι θα πάμε στα θέματα. Λοιπόν, πάμε στα θέματα. Θα ξεκινήσω με αυτό το οποίο είναι πρώτο θέμα στα μεγαλύτερα δίκτυα. Πρόκειται για έναν Ιορδανό, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα ανατινάχθηκε, ήταν βομβιστής αυτοκτονίας μέσα σε βάση, σε γραφείο της CIA στο Αφγανιστάν. Αλλά το story γίνεται ενδιαφέρον όταν αποκαλύφθηκε ότι αυτός ο κύριος ήταν τριπλός. Είχε συλληφθεί από τις Ιορδανικές αρχές, οι οποίες ήταν τριπλός. Ήταν κατενθουσιασμένες και όταν πίστεψαν ότι τον είχαν στρατολογήσει, ότι θα δούλευε για αυτούς. Μετά ακολουθεί η CIA, η οποία και αυτή πίστεψε ότι θα δουλέψει για αυτούς. Ο σκοπός ήταν, η αποστολή ήταν να πάει στο Αφγανιστάν και να μπορέσει να έρθει σε επαφή και να βρει τον Αϊμάν Αλ-Ζαουάχρι, είναι ο υπαριθμόν 2 της Αλ-Κάιντα με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Τελικώς αυτός ήταν πιστός της Αλ-Κάιντα. Πήγε στο Αφγανιστάν σταλμένος από τη CIA και από τις Ιορδανικές μυστικές υπηρεσίες και ανατινάχθηκε με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 7 Αμερικανοί πράκτορες της CIA. Μάλιστα. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας που είναι η Εμένη. Να πούμε ότι πριν από λίγο, σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, άνοιξε η Αμερικανική πρεσβεία στην πρωτεύουσα της χώρας. Χθες η Χίλαρη Κλίντον, Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, είχε πει ότι είναι μια παγκόσμια απειλή η Εμένη, η Αλ-Κάιντα που είναι εκεί και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ενώ να πούμε ότι και σήμερα ο πρόεδρος Ομπάμα θα έχει.
με το επιτολείο του της εσωτερικής ασφάλειας και θα κάνει ανακοινώσεις για το τι πήγε στραβά και δεν μπόρεσαν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και οι αρχές, τέλος πάντων οι αμερικανικές, να σταματήσουν τον επίδοξο βομβιστή, ο οποίος επιχείρησε να ανατιναχθεί στο αεροπλάνο στις τα Χριστούγεννα. Τώρα πάμε στην κακοκαιρία, ο λόγος για τον οποίο έβαλα το πουλοβεράκι μου. Σφοδρή κακοκαιρία λοιπόν πλήττει την Ευρώπη, την Βρετανία, τη Γερμανία, την Πολωνία αλλά και άλλες χώρες. Εμείς βλέπουμε πλάνα τώρα από το Ανόβερο, εκεί όπου έκλεισαν για λίγο μεγάλοι δρόμοι λόγω του χιονιά. Είχαμε προβλήματα στις μετακινήσεις, έμειναν κλειστά κάποια σχολεία, ενώ ο υδράργυρος μπορεί να έδειξει ακόμη και μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακόμη χειρότερα τα πράγματα στην Πολωνία, από εκεί είναι τώρα οι εικόνες, όπου εκεί είχαμε απίστευτο κρύο με μείον 30 βαθμούς Κελσίου. Χαμός γίνεται όμως και στην Κίνα, όπου στο Πεκίνο, ναι, αλλά και στην ενδοχώρα. Να πούμε ότι έχει πολύ κρύο, πρωτοφανή κακοκαιρία, δεν το περίμεναν οι Κινέζοι. Αλλά παρόλο αυτό το οποίο λένε, παρόλο που δεν έχουν μηχανήματα και τον εξοπλισμό, έχουν τον ανθρώπινο παράγοντα. Έχουν βγει οι Κινέζοι λοιπόν. Και όλοι φτιαρίζουν. Δηλαδή αυτή η εικόνα που στέλνουν τα πρακτορία είναι μόνο αυτή. Είναι οι Κινέζοι οι οποίοι φτιαρίζουν και προσπαθούν να ανοίξουν τους δρόμους. Χθες έμειναν κλειστά τα σχολεία, ωστόσο γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη η χιονόπτωση. Ενώ να πούμε ότι ένα τρένο. Του καθάρισαν το δρόμο του πεζοδρόμου. Στρατό και πολίτε και γίνεται. Λαό, στρατό, ενωμένοι που λέει. Εκεί το κάνουν στην Κίνα αυτό. Πράξη. Θα μπορούσε κι αλλιώ. Με το ζόρι, βέβαια. Να δούμε όμω και την ταλαιπωρία πάρα πολλών Κινέζων, 1.400, οι οποίοι έμειναν εγκλωβισμένοι. Του βλέπουμε εδώ επί 25 ολόκληρε ώρε μέσα σε ένα τρένο στη Μογγολία. Είχε απίστευτο χιόνι. Όλα αυτά, κοιτάξτε τι εικόνε. Λόγω του χιονιά, το χιόνι έφτασε το τρένο στο χιόνι, όπου το χιόνι είχε ύψο 3 μέτρα. Ξεπέρναγε το τρένο. 25 ώρε έμειναν. Απεγκλωβίστηκαν όλοι σόι, αλλά ήταν απίστευτη η ταλαιπωρία. Πού να δείτε όμως, τώρα αυτά συνέβησαν εκεί και έμειναν εγκλωβισμένοι στο τρένο. Πού να δείτε τι συνέβη στη Βρετανία. Μπήκανε για ρεβεγιόν σε μία pub. Όχι, εντάξει, δεν τους είδε τόσο κακά. Μπήκαν σε μία pub για ρεβεγιόν στην Βρετανία. Άρχισαν να διασκεδάσουν, καλωσόρισαν τον καινούριο χρόνο, αλλά στη συνέχεια όταν πήγαν να βγουν, τίποτα. Είχε απίστευτο χιόνι, δεν μπορούσαν να βγουν στην πάμπ. Είχαν εγκλωβιστεί. Έμειναν στην pub. Μέσα, κάτσε μέσα. Είναι κακό. Το φαΐ έχει. Καθόλου κακά. Καθόλου κακά. Λέει ήταν πάρα πολύ φιλικοί μεταξύ του. Απίστευτη αλληλεγγύη. Φαγητό ποτά. Είχαν παρέα. Ήταν μια χαρά. Τα πέρασαν. Μακάρι να συμβεί και σε εμά αυτό. Τρεις μέρες σε μια pub. Ωραία. Κακοπέρασαν. Δεν πέρασαν και άσχημα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε όμως στη Βραζιλία, εκεί όπου περνάνε πραγματικά άσχημα εξαιτίας των κατολιστήσεων και των βροχοπτώσεων που είναι πάρα πολύ δυνατές τις τελευταίες ημέρες και έχουν στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 90 ανθρώπους, πάνω από 85 άνθρωποι. Αγνοούμενοι και όλα αυτά από τις κατολιστήσεις, ενώ οι αρχές προχώρησαν και στην κατεδάφιση ορισμένων σπιτιών γιατί πιστεύουν ότι είναι επικίνδυνα και μπορούν να καταρρεύσουν με αποτέλεσμα να παγιδευτούν άνθρωποι ή και να σκοτώσουν ακόμη περισσότερους. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στην Ισπανία. Okay. Ξέρουμε από πρώτης πρώτου την προεδρία. Αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει η Ισπανία. Λοιπόν, τι είπαν να κάνουν κάποιοι hacker, έκαναν αυτό. Μπήκαν λοιπόν στην επίσημη ιστοσελίδα της Ισπανικής Προεδρίας και έβαλαν την φωτογραφία. Άλλαξε, θα πατέρω. Τη φωτογραφία του Mr. Bean, του ηθοποιού Ρόαν Άτκινσον, ο οποίος μοιάζει πάρα πολύ με τον Θαπατέρο. Είναι ένα από τα πιο γνωστά αστεία ανέκδοτα που κυκλοφορούν στην Ισπανία. Οπότε είναι αυτός ο κύριος Bean, ο Mr. Bean, και λέει γεια. Hi there. Φυσικά να πούμε ότι το σχολίασαν. Λέει, όχι, δεν είναι. Είναι γράφει απλώς hi there. Γεια. Του καλωσορίζει. Αποκαταστάθηκε φυσικά, αυτό συνέβη για λίγο. Η Ισπανική Προεδρία, το γραφείο μάλλον του Πρωθυπουργού, επιβεβαίωσε ότι όντως χτυπήθηκαν από χάκερ, αλλά δεν έκανε, είπαν ότι δεν ανέβασε κανείς τίποτα. Φυσικά αυτό το δείξε. Έκανε μια πλάκα. Λοιπόν, και πάμε στην Νότια Αφρική να δούμε το γάμο του Τζέικομπ Ζούμα. Είναι ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής. Δείξτε μας αυτό το φοβερό. Τον βλέπουμε εδώ, χορεύει, είναι Ζουλού. Θα δείτε και ένα μικρό ατύχημα. Άμα είσαι 70 και παντρεύεσαι 37, έτσι ακριβώς χορεύει. Ποιος δεν χορεύει. Είναι 67, κοιτάξτε το θα δείτε. Γίνεσαι Ζουλού κατευθείαν. Πέμπτη σύζυγος. Πέμπτη σύζυγος και έχει δικαίωμα, σου λέει, για άπειρες. Έχει, η πολυγαμία είναι σε αυτή. Πέφτει εδώ, αλλά εντάξει, δεν πτωείται, δεν πτωείται καθόλου. Να πούμε ότι είχε επισήμως. Βάλτε και λίγο ήχο, μπράβο παιδιά, βάλτε λίγο ήχο. Να ακούσουμε το χορό των Ζουλού, γιατί έτσι θα καταλήξουμε στην Ελλάδα. Χαρές και πανηγύρια. Σε λίγα χρόνια, κοίταξε, με την κρίση την οικονομική, είναι, λέει, εκεί θα πάμε. Θα πρέπει να μπορεί...
παλίζει και ναι, να πληρώνει τα έξοδα και των άλλων συζύγων. Οπα, οπότε αυτό είναι υποχρεωτικό. Είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορείς να παντρευτείς κι άλλοι αν δεν μπορείς να εξασφαλίσεις. Τότε δεν συμφέρει ρίτσα με αυτό. Έχει 19 παιδιά, να σας πω, και αυτή είναι η τρίτη σύζυγος. Τώρα ο τρίτος γάμος. Συνολικά έχει παντρευτεί 5 φορές, πέμπτος. Ναι. Ναι. Και λέει ότι σκέφτεται ενδεχομένως και μέσα στον χρόνο να παντρευτεί και μία τέταρτη. Πάρε, σωστός. Άμα έχει να τη ζήσει, όπως λες. Το ποσοστό μου. Το ποσοστό είναι εκεί πέρα. Να. Είπαμε. Ωραίο αυτό. Ωραίο αυτό είναι και σχετικό αυτό τώρα. Έτσι το λέμε και γελάμε. Σχετικό, ναι. Αυτά βλέπει ο. Εδώ μερικές πληρώνουν για να φορέσουν αυτά που φοράει. Βέβαια. Τα γουναρικά. Τα γουναρικά, τι λες. Βεβαίως, πληρώνουν και πανάκια. Αυτά βλέπει ο Tiger Woods, ο οποίος είναι κλεισμένος στο σπίτι. Θυμάσαι την ιστορία. Έχει κατάθλιψη, έπαθε τώρα. Έχουμε όμως αυτή τη φωτογραφία, δεν εμφανίζεται. Βλέπουμε την φωτογραφία στο Vanity Fair, όχι, είναι φωτογραφία πολύ πρόσφατη, η οποία όμως έγινε μάλλον λίγο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο, κυκλοφορεί στο Vanity Fair του Φεβρουαρίου. Μάλιστα. Είναι φωτογραφημένος από την Άννη Λίμποβιτς, την πολύ διάσημη φωτογράφο. Τώρα βλέπουμε, θυμάστε τώρα, αποκαλύφθηκαν σημεία και τέρατα για τον Tiger Woods. Ναι, τον αριθμό δεν υπάρχει. Πάνω από 100-200 ήταν οι γυναίκες με τις οποίες ενώ να σας πω όμως ότι μόλις έγινε γνωστό το σκάνδαλο, ήδη η πρώτη εταιρεία χορηγός απέσυρε τη χορηγία, ενώ πριν από μία-δύο ημέρες αποσύρθηκε και άλλη χορηγία. Έχει τεράστια περιουσία, αλλά φυσικά είναι πολύ μεγάλο το πλήγμα. Έχει αποσυρθεί τώρα από το γκολφ για λίγο, ούτως ώστε να τα βρει. Σύζυγος πήρε τα Χριστούγεννα τα παιδιά και έφυγε, πήγε στην Ευρώπη, στην χώρα της. Αλλά αυτά. Μάλιστα, κυρία Κασταρή. Αυτά. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Ρίτσα μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Ρίτσα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, καθίστε απέναντι που λέμε, να υποδεχτούμε σε λίγο τον Σπύρο τον Βούγια, τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε μαζί του. Έτσι. Και από τον αστυνομικό της γειτονιάς, που ξεκίνησε χθες. Το θετικό δηλαδή, στη σημαντικότητα της αυθαιρεσίας. Πολλά, πολλά, πάρα πολλά. Πάμε, πάμε λοιπόν, ελάτε. Υπάρχει μια χώρα στην καρδιά του νότου της Αφρικής που κατάφερε το θαύμα. Ταξιδεύοντας αυτή τη φορά στην Μποτσουάνα. Κάντε στο κατάστημά σας ένα δώρο. Δωρέκθεση. Δώρα, μπιζού, αξεσουάρ, παιχνίδια, εποχιά. Στη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση ειδών δώρου. 7 έως 11 Ιανουαρίου. Εκθεσιακό κέντρο Expo Athens, Ανθούσα. Οργάνωση Ρώτα. Μη χάσετε αυτή την Τρίτη και κάθε Τρίτη το καταξιωμένο περιοδικό Κυνήγι μαζί με την Απογευματινή. Τα καλύτερα θέματα για όλα τα θυράματα. Τα πιο δημοφιλή κυνηγόσκυλα. Και μαζί δώρο μια συναρπαστική κυνηγητική περιπέτεια σε DVD. Κάθε Τρίτη πάμε Κυνήγι με την Απογευματινή. Περιοδικό Κυνήγι. Αυτή την Τρίτη και κάθε Τρίτη με την Απογευματινή. Bonjour, chers téléspectateurs. Λοιπόν, εδώ είμαστε να καλημερίσουμε και να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στον Υφυπουργό Προστασίας. Καλή χρονιά, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Καλά. Πιο ασφαλή, ελπίζω, πιο ειρηνική, πιο ελλήνια για τους Έλληνες.
Εξαρτάται από εσά, λέω σε μεγάλο βαθμό αυτό. Τώρα αυτό είναι η δικιά σα δουλειά. Πολύ ασφαλέ που λέτε. Μια και γι' αυτό το είπα. Ναι. Είμαστε χρονιάρε μέρε να ξεκινήσουμε με ένα θετικό. Καλά πήγαν τα πράγματα. Νεκρού ναι. Είχαμε και τροχέα. Και ένα νεκρό που λέμε να υπάρχει, ναι. Εντάξει, αλλά. Αλλά σε σχέση με άλλε χρονιέ φέτο πήγαμε παρά το ότι είχαμε μεγάλη έξοδο. Τεράστια έξοδο. 35% μεγαλύτερα από πέρσι. Λόγω του καλού καιρού είχαμε αυξημένου κυκλοφοριακού φόρου. Τι πήγαν τα πράγματα. Ο καιρό από την άλλη πλευρά βοηθάει, για να πούμε την αλήθεια, στη μείωση των ατυχημάτων. Αλλά είχαμε πάρα πολύ κίνηση. Γιατί ο κόσμος βγήκε και ταξίδευσε ελεύθερα και οι τροχονόμοι ήταν στη θέση τους. Ήταν όλοι έξω. Είχαμε δώσει εντολή του Σοχοίδης και το δικό μου γραφείο τηλεφώνησε σε όλα τα παιδιά του τροχονόμου. Ήταν πάνω από 700 στα Τέμπη και πάνω από 10-12 χιλιάδες. Αυτό το πρόβλημα είναι πάνω. Α, ήταν τόσο πολύ 10-12 χιλιάδες όλη την Ελλάδα. Και δεν ήταν με τον τρόπο τον παλιότερο τη κρυφή παγίδα για να χρεώσει μια κλίση και να εισπράξει χρήματα. Λειτουργούσαν προληπτικά. Ήταν εμφανή η παρουσία του για να θυμίζει πω κάποιο σε παρακολουθεί, θυμίσουν. Πρέπει να προσέχεις. Και είχε αποτέλεσμα, λέτε. 30 ζωές στο δεκαήμερο, 23 με 3. Ναι, υπάρχει. Θα γυρίσουν και οι υπόλοιποι στα Θεοφάνεια ή ως την Κυριακή με τον δικό μας αργό ελληνικό τρόπο. Αλλά νομίζω πως 30 ζωές είναι τόσο σημαντικό που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε το στόχο που είχαμε βάλει για όλη τη χρονιά, 100 νεκρούς λιγότερους. Δεν το αισθάνεται κανείς. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς ξέρετε, συχνά πυκνά αναφερόμαστε στο θέμα αυτό και φέρνουμε και ειδικούς και μιλάμε πάντα, γιατί ακριβώς αυτό που λέτε, και μία ζωή να μπορεί να σώσει κανείς, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Χρειάζεται. Πολύ σημαντικό. Ήταν αισιόδοξο και νομίζω θα κρατήσει έτσι όλη τη χρονιά. Ναι, γιατί... και χρειάζεται, φαντάζομαι, μια σταθερή προσπάθεια και όσον αφορά στην εκπαίδευση και στον τρόπο λειτουργίας της ίδιας τροχέας, αλλά και προς τον πολίτη πια. Ναι, δηλαδή, αντίληψη. Δεν ξέρω αν ήταν πάντα αποδοτικό και αν είναι σωστός ο τρόπος ο φόβος ότι θα με γράψει ή μια προσέγγιση περισσότερο φιλική συμβουλευτική, να το πω έτσι, από την πλευρά της τροχέας. Όπου δείχνει και το ενδιαφέρον και έχει και ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, πρόσεχε, ρε παιδί μου. Ο οδηγός δεν φοβάται τόσο την κλίση. Είναι, νομίζω, μύθος το αυστηρό πρόστιμο, το πολύ ψηλό και όλα αυτά. Ο πολίτης φοβάται ακόμη και τον προληπτικό. Το φοβάται, δηλαδή σέβεται ακόμη και τον προληπτικό έλεγχο. Ναι. Αν λοιπόν μάθει και σκέφτεται ότι μπορεί να υπάρχει ένας έλεγχος ρουτίνας κάθε τόσο, νομίζω πως τον κάνει συνεχώς να σκέφτεται και να σέβεται περισσότερο. Δηλαδή εσείς είστε κατά των υψηλών προστήμων, γιατί τα πρόστιμα κάποια στιγμή έφτασαν σε δυσθεώρητα ύψη. Ναι, εγώ είμαι υπέρ του να τα εκλογικεύσουμε σε συνδυασμό με ότι δεν δίνουμε πίσω ούτε πινακίδες ούτε άδειες. Ακόμη και τις δύσκολες μέρες των γιορτών. Κλήσεις δεν σβήνονται τώρα, κύριε Υπουργέ. Δεν σβήνεται ούτε μια κλίση. Είστε σίγουρος. Δεν ξέρω τι γίνεται στους Δήμους. Άλλο έτσι, η Δήμη. Εγώ λέω για την τροχιά. Ούτε μία κλίση. Ούτε τις γιορτές και πολλές φορές είμαστε πολύ αυστηροί και πρέπει να το διορθώσουμε γι' αυτό σε σχέση με επαγγελματικές άδειες που στερούνται από τους κατόχους για 6 μήνες και δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα επαγγελματικής λειτουργίας την επόμενη μέρα για ένα παράπτωμα που πολλές φορές δεν είναι και τόσο σοβαρό. Δεν πρέπει βέβαια να κάνουμε σκόντο στην ασφάλεια, να το χαμηλώσουμε τόσο ώστε να διαφορεί κανείς κόστος. Αλλά νομίζω πως πρέπει να βρούμε την σωστή ισορροπία για το σεβασμό του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πάμε τώρα στο χθεσινό, κύριε Υπουργέ. Η συχνή παρουσία εντάσσεται, δηλαδή και το δίπλα στον πολίτη, να το πω έτσι, εντάσσεται και το μέτρο του αστυνομικού της γειτονιάς. Πάμε από τα θετικά στα δυσκολότερα. Ναι, πιο δύσκολα. Το είδαμε, εφαρμόστηκε από χθες αυτό, με μικρό αριθμό βέβαια για αρχή, 218 άτομα για όλη την Ελλάδα. Ναι, σιγά σιγά θα απλωθεί. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να το εφαρμόσουμε αμέσως παντού. Νομίζω πως δείχνει τον καινούριο ρόλο της αστυνομίας σε σχέση με τον πολίτη, την αποκατάσταση μιας σχέσης εμπιστοσύνης, που δεν θα είναι σχέση χαλαρότητας, αλλά ούτε και σχέση φόβου. Μια σχέση συνύπαρξης, αρμονικής συνύπαρξης και αλληλοσεβασμού. Δηλαδή, πώς θα γίνεται αυτό στην πράξη, κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε να το δούμε. Από το οργανωτικό του, δηλαδή. Ακριβώς. Αυτό δεν προϋποθέτει μια αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της αστυνομίας. Λέει πολλοί κόσμος ότι ένα μεγάλο κομμάτι του δυναμικού, του ανθρώπινου δυναμικού που έχει αστυνομία, καταναλώνεται σε γραφειοκρατικές δουλειές, με στα γραφεία, άλλου τύπου, εκτός από την υπηρεσία του, εν πάση περιπτώσει. Ετεροαπασχολούν. Ναι, δεν θα το αλλάξετε αυτό. Αυτό προσπαθούμε να συνεχώς αρμοδιότητες στην αστυνομία. Λέμε αυτό το κάνει η αστυνομία. Που είμαστε σίγουροι ότι το κάνει καλά όμως. Επειδή δεν γίνεται. Ακριβώς. Ναι. Ξέρετε, τους τρεις μήνες που ζω κι εγώ, σαν ένας πολίτης που πριν δεν είχε σχέση, αλλά λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας τώρα πια, βλέπω ότι η αστυνομία, επιτρέψτε μου να πω, ένα από τα λίγα πράγματα που δουλεύουν στη χώρα μας τόσο αποτελεσματικά. Και έχει εμπιστοσύνη στην αστυνομία. Όταν κάνει μια γραφειοκρατική δουλειά, έχει απόλυτη εμπιστοσύνη ότι είναι σωστό αυτό που κάνει. Το κάνει όλη την αστυνομία, φωνάζουν. Το λέω πολύ. Ολογικές παραβάσεις η αστυνομία. Καταστήματα αναψυχής και υγειονομικού ενδιαφέροντος η αστυνομία. Επιδόσεις δικαστικών κλήσεων η αστυνομία. Μεταγωγές η αστυνομία. Γήπεδα τα Σαββατοκύριακα η αστυνομία. Η μισή περίπου δύναμή της ασχολείται με τέτοια θέματα, με αποτέλεσμα η εγκληματικότητα που αυξάνει για άλλους λόγους, κοινωνικούς, οικονομικούς περισσότερο. Να χρειάζεται. Βεβαίως. Είναι το πρώτο τηλέφωνο που έρχεται στο μυαλό του καθενός μας, το 100. Ποιο να πάρω, το 100, πάρω το 100. Και μάλιστα μου έλεγε ένας αξιωματικός που ασχολείται με το θέμα αυτό,
ότι ο στόχος μας είναι, και νομίζω τον έχουμε πετύχει, στα 15 δευτερόλεπτα να απαντάς. Δηλαδή παίρνεις το 100, στα 15 δευτερόλεπτα να έχεις την απάντηση, γιατί ο άλλος καίγεται εκείνη την ώρα και θεωρεί ότι ο χρόνος είναι τεράστιος στο να λάβει απάντηση από την άλλη πλευρά. Επίσης, επέστρεψαν πολλοί αστυνομικοί από τη φύλαξη επωνύμων και άλλων δημοσίων προσώπων που γινόταν με υπερβολικό τρόπο. Πάνω από 1.000 αστυνομικοί σε όλη την Ελλάδα γύρισαν 1.000 αστυνομικοί πίσω από αυτό. Σε σχέση και με τον καινούργιο τρόπο φύλαξης, που δεν χρειάζεται να είναι τόσο εμφανής εξωτερικά από τα κτίρια, γιατί γίνονται και πολλές φορές στόχοι τα παιδιά στις αλλαγές. Θυμάστε τι έγινε εδώ στο γειτονικό μας τμήμα της Αγίας Παρασκευής. Νομίζω πως θα οδηγήσει σε καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού, που σε συνδυασμό και με την εκπαίδευση είναι ένα θέμα που ασχολούμαστε πάρα πολύ και από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Ξέρετε, τα παιδιά αυτά μπαίνουν με πολύ ψηλά μόρια σε πανελλαδικές εξετάσεις, 17.500-18.000. Πολλοί το θέλουν, άλλους τους έλκει η εξασφάλιση της εργασίας. Ναι, γιατί τελειώνοντας... αυτό τώρα θα πετάμε πως θα είμαστε σε θέμα, αλλά αυτό προκαλεί όμως μια εντύπωση. Πώς παρουσιάζονται και πυκνώνουν μάλιστα το τελευταίο διάστημα σημαντικές αυθαιρεσίες στον χώρο της αστυνομίας και από ανθρώπους οι οποίοι και νέα παιδιά είναι και από το πανεπιστήμιο έχουν μπει. Με άλλη νοοτροπία, με άλλη αντίληψη. Σε αυτό δεν πρέπει να γίνει κάτι. Ναι, νομίζω πως η αντίδραση της πολιτείας με τη δήλωση του Μιχάλη του Χρυσοχοίδη από την πρώτη στιγμή έδειξε το δείγμα γραφής. Καμία ανοχή. Ναι, λύνει όμως το πρόβλημα αυτό, κύριε Υπουργέ. Νομίζω δηλαδή, δεν παράδειγμα... πρέπει να γίνει δουλειά υποδομής. Όπως λέγαμε παλιά. Συμφωνώ. Εντάξει, αλλά και μέχρι να αλλάξει η εκπαίδευση και να αλλάξουμε όλοι. Η τιμωρία είναι απαραίτητη. Καμία αντίρρηση. Γιατί το τέρμα της ατιμωρησίας, θα έλεγα. Έτσι, η αίσθηση δηλαδή ότι κάνω ό,τι κάνω επειδή έτσι μου έρχεται. Δεν βγάζω τα παθημένα μου. Είναι σημαντικό. Σε έναν εχμάλωτο. Δηλαδή σε έναν φυλακισμένο, σε ένα κρατούμενο. Άσχετα είναι μετανάστης Έλληνας, δεν έχει καμιά διαφορά. Ήταν κρατούμενό σου και ανεξάρτητα πώς σου φέρθηκε, αν σε έβρισε ή αν προσπάθησε να αντιδράσει, εσύ είσαι ο δυνατός, εσύ είσαι ο ισχυρός, είσαι με τους συναντάλφους σου εκεί, πρέπει να φερθείς διαφορετικά. Ο αστυνομικός είναι ένας λειτουργός ο οποίος κουβαλάει την ιδιότητά του ακόμη και στην άδειά του. Όπως και η πολιτική, θα έλεγα. Αναφέρομαι στο άλλο δευτερεύον παντού, ενός αστυνομικού που συμπεριφέρθηκε βία για τη θέση πάρκινγκ στην ώρα της άδειάς του. Η ιδιότητα αυτή δεν χάνεται την ώρα της άδειας. Πρέπει να ξέρεις πώς συμπεριφέρεσαι ακόμη και όταν λειτουργείς ως πολίτης. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε. Καταρχήν με το δικό μας παράδειγμα της αντιμετώπισης της αστυνομικής αυθαιρεσίας, υπέρβασης καθήκοντος και κατάχρησης εξουσίας. Με την τιμωρία, τη δίκαιη, αυτά τα φαινόμενα η άμεση τιμωρία, για να μην πιστεύει προφανώς ο κόσμος ότι οι ΕΔΕ συγκαλύπτουν, ότι αργούν, βγαίνουν μετά από 5 μήνες. Όχι, είναι άμεσο, είναι άμεσο. Έτσι είναι τα πάντα, κύριε Βαϊκούλη. 5 άνθρωποι κατηγορούνται αυτή τη στιγμή με βαριές κατηγορίες, σε βαθμό κακουργήματος. Την έρευνα την διεξάγει και την ανάκριση στους εισαγγελέες. Επομένως, αυτά πιστεύετε ότι είναι μεμονωμένα φαινόμενα, κύριε Υπουργέ, ή έχει μια έκταση μέσα στο σώμα? Τι εικόνα έχετε εσείς από την εμπειρία σας μέχρι τώρα? Υπάρχουν, δεν μπορώ να τα πω μεμονωμένα. Είναι αρκετά, επαναλαμβάνονται, έρχονται από το παρελθόν, εκφράζουν άλλες νοοτροπίες, άλλες συμπεριφορές, αλλά εκφράζουν και την ένταση και τη βιαιότητα που επικρατεί σήμερα στα κρατήρια της ελληνικής αστυνομίας. Δεν μιλούμε για κολέγια προφανώς. Και με την έννοια αυτή θα ήθελα να πω πως οι τραγικές συνθήκες που επικρατούν και προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε, επειδή και οι φυλακές. Το έχετε κουβεντιάσει και εδώ με τον Υπουργό, τον κ. Καστανίδη. Είναι συμφορημένες. Πολλές φορές δεν δέχονται άλλους ποινικούς. Με αποτέλεσμα να τους κρατούν στα αστυνομικά κρατητήρια. Και να στηβάζονται. Και να στηβάζονται εκεί μαζί με μετανάστες που δεν έχουν χαρτιά, αλλά δεν έχουν κάνει τίποτα. Ή και με πολίτες Έλληνες οι οποίοι χρωστούν κάποια χρήματα από το παρελθόν και τους βρίσκει κάπου το σύστημα και τους μεταφέρει εκεί και μπορεί να κάτσουν 2-3 βράδια. Αν συνυπάρξουν όλοι αυτοί σε ένα πολύ συμφορημένο κρατητήριο που δεν έχει φαγητό. Τρέφονται με πρόχειρη τροφή από σκουντάδικα. Δεν έχει μπάνιο, δεν έχει αυλισμό, δεν κάνουν μια βόλτα. Για πολλές μέρες καταλαβαίνετε τι τραγικό είναι αυτό. Ναι. Κυρίως βέβαια για τους κρατούμενους, αλλά επιτρέψτε μου να πω, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τίποτα, για τους αστυνομικούς οι οποίοι ζουν εκεί και βιώνουν αυτή την κατάσταση. Οι περισσότεροι από τους οποίους προσπαθούν να βοηθήσουν και να συνδράμουν τους ανθρώπους. Αν όμως υπάρχει που έρχεται από το παρελθόν και για ορισμένους, πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε το ενδεχόμενο ο αστυνομικός της γειτονιάς να μεταβληθεί στο σερίφι της περιοχής, όπου καθαρίζει γενικότερα? Πρέπει να βρούμε τη λεπτή ισορροπία από το να μην μεταβληθεί σε αστυνομικό σερίφι της περιοχής, ούτε όμως και σε ένα χαλαρό βαδιστή, ο οποίος κινδυνεύει και ο ίδιος και δεν βοηθάει τους συνανθρώπους. Προφανώς. Αυτή τη λεπτή ισορροπία προσπαθούμε για να βρούμε. Για πείτε πώς θα λειτουργεί, κύριε Υπουργέ. Μαθαίνουμε ότι θα είναι δύο. Είναι αστυνομικός, αλλά είναι ένα ζευγάρι. Θα είναι δύο σε μηχανή. Είναι σε μηχανή. Μάλιστα. Μπορούν να την αφήσουν και να κάνουν και μια βόλτα πεζή, αλλά πάντως η μηχανή τους δίνει τη δυνατότητα να καλύπτουν όλη τη γειτονιά. Και να είναι και πιο άμεση στην επέμβαση. Είναι οι ίδιοι, δηλαδή. Προσαρμόζονται τα συγκεκριμένα άτομα στη συγκεκριμένη περιοχή και έτσι μετά από λίγο ξέρουν τα κατατόπια, δηλαδή. Ξέρουν τους καταστηματάρχες. Δηλαδή πάνε, θα μάθουν τους ανθρώπους εκεί, ενώ τους παράγοντες, τους τοπικούς φορείς εκεί, θα έχουν επαφή μαζί τους. Θα έχουν επαφή μαζί τηλέφωνο, θα έχουν ειδικό γραφείο στο αστυνομικό τμήμα. Αν δεν τους βρει κανείς στο δρόμο, μπορεί να αναφέρεται στο αστυνομικό γραφείο. Μετά από λίγο δεν βλάπτει κάτι τη γνώμη.
ημέρα, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι, επιτρέψαμε την έκφραση, θα παίζουν σφαλιάρες ώστε να χαλαρώσουν αμοιβαία και να μην υπάρξει προστασία. Ο αλληλοσεβασμός και η εμπιστοσύνη νομίζω είναι απαραίτητη για τον καινούριο ρόλο της ελληνικής αστυνομίας, που δεν είναι ο παλιός κατασταλτικός, φοβικός ρόλος που και εμείς από τα δικά μας χρόνια. Το θυμόμαστε. Εσύ το θυμάστε. Ο αστυνομικός που σε τρόμαζε ή σε τρομοκρατούσε. Αυτοί τι θα κάνουν προληπτικούς έλεγχους, δηλαδή αυτός ο αστυνομικός θα μπορεί να μας σταματήσει εμένα για να μου ζητήσει ταυτότητα. Βεβαίως μπορεί να σταματήσει με δικαιολογημένο τρόπο, όχι χωρίς λόγο. Δικαιολογημένο, αλλά... τι δικαιολογώ, με βλέπει έτσι όπως είμαι. Και σου λέει να σας ελέγξω. Έτσι όπως... μπορεί να το κάνει. Έτσι όπως είστε, νομίζω δεν θα έχει δικαίωμα. Δεν θα έχει δικαίωμα. Θα επίσης θα οφείλει να σας εξηγήσει γιατί σας σταματάει. Το λέω γιατί μήπως τα κριτήρια είναι, ας πούμε, εξωτερική εμφάνιση. Για παράδειγμα. Γι' αυτό το λέω, γιατί να με σταματήσει εμένα και να σταματήσει έναν που έχει μαλλί. Μπορεί να μας σταματήσει και τους δύο. Όποιον και να σταματήσει, οφείλει να του εξηγήσει γιατί τον σταματάει, γιατί τον ελέγχει και γιατί ενδεχομένως τον προσαγάγει στο αστυνομικό τμήμα, εφόσον δεν έχει τα στοιχεία της ταυτότητας. Μπορεί να του εξηγήσει πολύ ευγενικά και ξέρετε πως η μισή υπόθεση της αποδοχής μιας τέτοιας δουλειάς είναι αυτό. Είναι ο τρόπος. Να του εξηγήσει ότι εδώ, στη γειτονιά αυτή, ψάχνουμε να βρούμε κάποιο συγκεκριμένο άτομο που ίσως τα χαρακτηριστικά του μοιάζουν με τα δικά σας. Αν το εξηγήσει αυτό οποιοδήποτε πολίτη, δεν μπορεί να αντισταθεί και να πει όχι και στον έλεγχο. Τη ταυτότητα και των στοιχείων. Και με τον τρόπο που τον προσεγγίζεις. Ή ακόμη και στην προσαγωγή του στο τμήμα, αν δεν μπορεί να αποδείξει ποιος είναι. Θα έχουν εκπαίδευση αυτή η αστυνομική, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, αν χρειαστεί και πέσουν σε ένα περιστατικό πάνω, θα είναι εκπαιδευμένοι, θα μπορούν να πυροβολήσουν σωστά, να κάνουν τη δουλειά του σωστά. Η εκπαίδευση αυτή είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να γίνεται, πιστεύουμε, μέσα στην αστυνομία και να προσαρμόζεται στις καινούργιες δύσκολες συνθήκες των αστικών περιοχών της Ελλάδας με την άναρχη δόμηση, τους δύσκολους δρόμους. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Αλλά θα έλεγα και στις ψηλές απαιτήσεις για ατομικά δικαιώματα των Ελλήνων και των αλλοδαπών που ζουν στην Ελλάδα. Πρέπει να μπορεί να αναγνωρίσει με μαθήματα, με συμπεριφορές, με τρόπους, με ειδικά έτσι, μαθήματα, το ποιος σε ποιον μιλάει, αν μπορεί και στον βαθμό που γίνεται. Αν είναι αλλοδαπός, όχι φυσικά να μιλάει τη γλώσσα του, αλλά να ξέρει πώς πρέπει να του ζητήσει τα χαρτιά. Σκέψη να εντάξει στην αστυνομία. Άλλο εγκληματίας, άλλο αλλοδαπός χωρίς χαρτιά, άλλο μετανάστης ο νόμιμος. Κάνουμε πολλά πράγματα και πολλή δουλειά από την ηθαγένεια μέχρι τα κέντρα φύλαξης και το άσυλο, ώστε να αλλάξουμε όλη την εικόνα μιας ενιαίας κοινωνίας και να αποκαταστήσουμε αυτή την διαταραγμένη κοινωνική συνοχή που είναι και ο φορέας και η αιτία όλων των προβλημάτων. Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού πια είναι αλλοδαπή. Η σκέψη και μάλιστα με την κατεύθυνση που υπάρχει να δοθεί υπηκότητα σε όσους είναι πολλά χρόνια και έχουν γεννηθεί εδώ. Η σκέψη να ενταχθούν στην αστυνομία πολίτες που προέρχονται από άλλες χώρες, ώστε να διευκολυνθεί και η επικοινωνία με αυτό το τμήμα του πληθυσμού και ο έλεγχος αυτού του τμήματος του πληθυσμού, γιατί να μην το πει κανείς, και να γίνεται με έναν τρόπο και πιο κοντινό και πιο αποδεκτό, ίσως. Είναι διαφορετικό πράγμα ένας άνθρωπος που σου μιλάει τη γλώσσα σου, που προέρχεται από την ίδια χώρα με σένα, να σε ελέγχει. Υπάρχει. Ναι, ήδη ξεκινάμε με πολιτισμικούς διαμεσολαβητές. Είναι άνθρωποι που μπορούν να μιλήσουν τη γλώσσα. Σαν διερμηνείς, ας πούμε. Σαν διερμηνείς. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξέρουν όλες τις γλώσσες, αλλά αντιλαμβάνεσαι την οικειότητα ή την συγγένεια ενός ξένου απέναντι σε ένα ξένο που ήρθε σε έναν τόπο και προσπαθεί να προσαρμοστεί σε αυτόν. Όμως δεν θα είναι τυχαίοι. Θα έχουν, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους έχουν πτυχία, είναι μορφωμένοι, είναι κοινωνιολόγοι, είναι μεταφραστές, ξέρουν γλώσσες. Ναι, αλλά πώς προσλαμβάνετε αυτούς, θα σας πει κανείς ποια είναι η διαδικασία πρόσβασης. Διότι οι άλλοι που μπαίνουν στην αστυνομία μπαίνουν με εξετάσεις κανονικά. Αυτοί πώς προσλαμβάνετε. Τώρα αυτή θα γίνει μια προκήρυξη από το Υπουργείο μας και θα προσληφθούν με βάση τα προσόντα τους. Τώρα, επειδή δεν θα είναι και πάρα πολύ, θα είναι 150-200 στην αρχή. Θα κάνουν αστυνομική δουλειά ή μόνο αυτό που λέτε? Όχι, όχι. Δηλαδή, θα φέρουν όπλα αυτοί, θα είναι κανονικά ενταγμένοι στο σώμα ή όχι? Όχι, αυτοί δεν θα είναι στο δρόμο. Ή θα είναι σαν διοικητικοί υπάλληλοι. Θα είναι διοικητικοί υπάλληλοι που μεσολαβούν ανάμεσα σε ένα ξένο που προσάγεται σε ένα τμήμα, δεν ξέρει τη γλώσσα ο παραδοσιακός αστυνομικός. Οπότε μπορεί να είναι μαζί, ας πούμε, να είναι δίπλα σε μια περιοχή. Μπορεί να συμβάλλει ώστε να βοηθήσει σαν διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στον. Που έρχεται σε ένα αστυνομικό τμήμα, όχι αναγκαστικά επειδή έκανε κάτι, αλλά και επειδή ζητάει μια υπηρεσία. Γιατί τα αστυνομικά τμήματα, ξέρετε, παρέχουν και άλλου είδους υπηρεσίες. Είναι και με έναν τρόπο και σκεφτόμαστε ακόμη και να αλλάξουμε και το ύφος των αστυνομικών τμήματων, την αισθητική τους, τη λειτουργικότητά τους, χωρίς βέβαια να τα ανοίξουμε ελεύθερα και απροστάτευτα, γιατί μέσα κρατούνται άνθρωποι. Αυτό που είπε ο Υπουργός σχετικά με την φύλαξη των αστυνομικών τμήματων. Τι θα γίνει αυτό τελικά, αυτό κύριε Πρόεδρε? Πολλά χρήματα. Θα προσαρμοστούν στις ανάγκες, τις καινούργιες ανάγκες της ελληνικής αστυνομίας που είναι και κέντρα υποδοχής πολιτών. Ξέρετε πως εκεί βγάζουμε διαβατήρια, βγάζουμε ταυτότητες. Θα φυλάσσονται λοιπόν ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά περισσότερο. Νομίζω πως μπορούν να φυλάσσονται ηλεκτρονικά και αυτό κοστίζει και λιγότερο. Προστατεύει και το τμήμα και τους ανθρώπους. Και τον άνθρωπο κυρίως, που έχουμε ζήσει πολλά γεγονότα δραματικά. Θα μοιάζουν λιγάκι με σύγχρονα, να μην πω κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών που ταυτόχρονα είναι και χώροι ασφάλειας. Και βοήθεια προς τον πολίτη, προστασία του πολίτη. Θέλουμε να πιστεύουμε πως αυτός ο τίτλος του Υπουργείου δεν είναι απλώς εφημισμός, αλλά θα μπορούμε να
περιεχόμενο. Ουσιαστικό περιεχόμενο. Στα ζητήματα της μεταναστευτικής πολιτικής, εντάξει, είναι ένα ευρύτερο θέμα, δεν αφορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μόνο. Υπάρχει ένας σχεδιασμός σε, ακόμα σε αρκετές περιοχές της χώρας, τίθενται ζητήματα από τους πολίτες, τους Έλληνες πολίτες εννοώ, για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Με την συνύπαρξη με μετανάστες που δεν ζουν σε καλή κατάσταση, μένουν στους δρόμους, είναι εκτεθειμένοι και οι ίδιοι στην παρανομία κτλ. Κτλ. Υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη από το Υπουργείο για την αντιμετώπιση του προβλήματος ή θα παραμείνουμε σε αυτό το παλιό. Σκούπες. Βραδιά σκούπα που βγαίνει η αστυνομία και μαζεύει. Τους μαζεύει, τους πάει κάπου, μετά από δύο μέρες ξαναβγαίνουν, πάνε σε μια άλλη περιοχή, ξανά μάνα. Υπάρχει μια άλλη αντίληψη πια. Υπάρχει ενιαία πολιτική που συνδυάζει ενέργειες δύο Υπουργείων. Το Υπουργείο Εσωτερικών που ασχολείται περισσότερο με την νόμιμη μετανάστευση. Ένας έτσι λίγο βαρύς διαχωρισμός αφορά την νόμιμη μετανάστευση. Το τελευταίο σχέδιο νόμου που κατέστησε ο κ. Υπουργικό Συμβούλιο και θα πάει στη Βουλή τις επόμενες μέρες αφορά την απόδοση ιθαγένειας στους μετανάστες δεύτερης γενιάς που γεννούνται εδώ, έχουν νόμιμους γονείς, νόμιμους με την νόμιμη μετανάστες, τουλάχιστον 5 χρόνια, έχει δηλαδή προϋποθέσεις. Και έχει την αντίδραση, βέβαια, γι' αυτό. Μεγάλη αντίδραση στο διαδίκτυο, η οποία δεν βασίζεται στα πραγματικά στοιχεία αυτού του σχεδίου νόμου. Λένε ότι είναι μικρό το διάστημα της πενταετίας που δίνεται. Εντάξει, και θέλει αυτό να... θα συζητηθεί βέβαια, εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Συζητηθεί. Μιλούμε όμως για παιδιά που γεννιούνται εδώ ή μετέχουν της ελληνικής παιδείας. Δηλαδή πηγαίνουν στα σχολεία με Ελληνόπουλα και μετά από 6 χρόνια σε διάφορες τάξεις, νομίζω πως αισθάνονται, μιλούν τη γλώσσα, ενσωματώνονται. Κάπως έτσι, έτσι και οι Έλληνες σε άλλες εποχές πήγαν στην Αμερική, στην Αυστραλία, στη Γερμανία και ενσωματώθηκαν εκεί και αισθάνονται, έχουν απέκτησαν υπηκότητα και είναι Γερμανοί υπήκοοι ταυτόχρονα, Αμερικανοί. Είναι επαγγελματίες, είναι πολιτικοί, είναι βουλευτές. Πρέπει να το δούμε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, το δικό μας Υπουργείο ασχολείται περισσότερο με το παράνομο κομμάτι. Βέβαια, μια σαφή γραμμή, επειδή πολύ παράνομη, κάποια στιγμή με την έννοια αυτή είναι λίγο ασαφή τα όρια. Ξεκινήσαμε από τον εξανθρωπισμό των κέντρων φύλαξης. Κλείσαμε την Παγανία αμέσως, ένα κρατητήριο, κολαστήριο που ήταν μια μελανή κοιλίδα το πολιτισμένο πρόσωπο της χώρας, συνάντησε χίλιους ανθρώπους τυβαγμένους σε τρεις αποθηκευτικούς χώρους σαν να ήταν σκουπίδια. Έκλεισε αυτό και στο μεσοδιάστημα εξυπηρετούμαστε από τη Σάμο και τη Χίο, ζητούμε υπομονή από τους ανθρώπους εκεί που με πολύ μεγάλη, αν θέλετε, ευαισθησία υποδέχονται την κατάσταση και υποδέχονται σωστά. Προσπαθούμε ταυτόχρονα, γιατί δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, αλλά είναι ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, να πιέσουμε την Τουρκία να σεβαστεί τις υπογραφές της. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών. Προετοιμάζουμε πρότυπα κέντρα στη Μυτιλίνη, μας έδωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε ένα χώρο. Κέντρα κλειστά. Θα είναι πρότυπα κέντρα ανοιχτού τύπου, θα έχουν αυλισμό. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να δραπετεύσουν από εκεί. Έρχονται για να καταγραφούν, να κατηγοριοποιηθούν, δηλαδή να διακριθούν σε κατηγορίες, οι ασθενείς να πάνε σε κέντρα. Έρχονται αφύλακτα, ασυνόδευτα παιδιά. Πρέπει να πάνε σε κέντρα υποδοχής του Υπουργείου. Αυτό όμως δώσει κίνητρα στην μεγαλύτερη ροή, κύριε Υπουργέ, προς τη χώρα μας. Δηλαδή, αν φτιάχνουμε εμείς ένα περιβάλλον φιλικό για αυτούς τους ανθρώπους, που μια πολιτισμένη χώρα πρέπει να το κάνει βέβαια αυτό. Αλλά απ' την άλλη, σκέφτεται κανείς πως αυτό είναι και ένα κίνητρο να έρθει περισσότερο. Πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους να μειώσουμε τις μεταναστευτικές ροές και να τους αναζητούμε, σφραγίζοντας και τα σύνορά μας. Το λέω γιατί η Τουρκία δεν βλέπουμε να βάζει μυαλό. Νομίζω είναι υποχρεωμένη να βάλει, αν θέλει να συνεχίσει την ενταξιακή της πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαπραγματεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πηγαίνει προς τα εκεί. Και ο Πρωθυπουργός σε όλες τις διεθνείς συναντήσεις το θέτει επίμονο το θέμα. Επίσης, ξανασυζητάμε τη συνθήκη Δουβλίνο 2 που μας υποχρεώνει να δεχόμαστε σαν πρώτη χώρα υποδοχής όλους όσους καταφέρνουν να φτάσουν στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Σουηδία, στην Ολλανδία και μας φέρνουν πίσω επειδή πέρασαν πρώτα από την Ελλάδα. Πρέπει να το ξαναδούμε. Αυτό είναι άδικο για τη χώρα. Είναι άδικο για τη χώρα. Η οποία είναι πολύ ανοιχτή, πολύ ευαίσθητη, αλλά προφανώς δεν μπορεί να καλύψει και να χωρέσει όλες αυτές τις χιλιάδες ανθρώπους που αναζητούν όχι στην Ελλάδα, αλλά υποτίθεται πολιτισμένο ημερούσα Δύση. Μεγή της επαγγελίας, πολλοί διαψεύδονται και θέλουν να γυρίσουν πίσω. Υπάρχουν και συστήματα επαναπροώθησης. Και βέβαια ολοκληρώνεται και η διαδικασία ασύλου με αξιοπρεπή και δίκαιο τρόπο. Γιατί ξέρετε, έχουμε φτάσει στο σημείο να μην δίνουμε άσυλο σε κανέναν. Ενώ κάθε χώρα δίνει 10, 15, 20% που συνοδεύεται και με ταξιδιωτικά έγγραφα. Αν δηλαδή δίναμε άσυλο σε αυτούς που πραγματικά το δικαιούνται, θα μπορούσαν να ταξιδέψουν εκεί πραγματικά. Θα ήταν εις βάρος πολιτικής χώρας. Μέσα σε 3 μήνες καταφέραμε, νομίζω, να ανοίξουμε με πολύ αξιοπρεπή και λογικό τρόπο όλα τα θέματα και σε ανθρωπιστικό επίπεδο και σε επίπεδο κοινωνικών δικαιωμάτων και σε επίπεδο ένταξης των νόμιμων μεταναστών στην ελληνική πραγματικότητα, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και ευαισθησίας. Κάμερες είστε υπέρ, κύριε Υπουργέ, εσείς? Για πού λέτε, για τα επίπεδα, ας πούμε. Γενικότερα λέω. Είμαι, γιατί κάμερες και την αθλητική βία πρέπει να συζητήσουμε. Ναι. Και όλα τα ζητήματα αυτά, ώστε η αστυνομία να μην ετεροπασχολείται, όπως είπαμε και πριν, να κυνηγάει την εγκληματικότητα. Πάντα ισορροπία ανάμεσα σε βαθμό.
ατομικών δικαιωμάτων και την ασφάλεια, αλλά και την ασφάλεια του πολίτη. Νομίζω πως αναζητώντας αυτή την ισορροπία και την λεπτή γραμμή ανάμεσα στην κατάχρηση εξουσίας αλλά και στην απάθεια, πρέπει να δώσουμε όλοι μας το σωστό μήνυμα, πρώτα εμείς η πολιτική ηγεσία, αλλά θα έλεγα και η κοινωνία, και με τη δική σας βοήθεια να εξηγήσουμε στον κάθε αστυνομικό από τους 55.000. Είναι πάρα πολύ. Μια τεράστια αστυνομία. Τι θέλει μια αστυνομία? Τι θέλουμε ακριβώς από αυτό? Και ο πολίτης να θέλει την προστατεύει. Τι θέλει ο πολίτης? Θέλει πολύ ψηλά σε όλες τις έρευνες. Το θέμα της ασφάλειας δεν είναι κάτι που πρέπει να διαφορούμε. Έχουμε διαφορήσει πολύ στο παρελθόν. Το έχουμε, αν θέλετε, πολιτικά χαρίσει. Βλέπετε που έχει πάει η εγκληματικότητα, κύριε Υπουργέ. Κάθε μέρα οργιάζει και πραγματικά ο κόσμος έχει δίκιο να ανησυχεί. Ακούμε ανθρώπους να λένε κλεινόμαστε νωρίς στο σπίτι σας. Και επειδή δεν μπορεί να διαμορφωθεί μια κοινωνία που φοβάται. Βέβαια. Φοβάται να κυκλοφορεί στον δρόμο, φοβάται να μιλήσει στον γείτονα. Φοβάται τον αστυνομικό. Ναι. Δεν μπορεί να φοβάται ο πολίτης. Αυτό είναι ο φόβος τρώει τα σωθικά. Ναι, ναι. Μια παλιά ταινία του Φασμπίντερ. Λέω τρώει τα σωθικά της κοινωνίας. Αν φοβάσαι δεν μπορεί να ζήσεις, δεν μπορείς να χαρίζεις, δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος. Έστω και στη μικρή προσωπική σου καθημερινότητα. Αν φοβάσαι, νομίζω πως δεν μπορεί να σταθείς τίποτα δημιουργικό. Να σας ρωτήσω κάτι προσωπικό τώρα. Επειδή το 2010 είναι και χρονιά εκλογών, δημοτικών εκλογών, υπάρχει στο μυαλό σας η σκέψη και η προοπτική να ξαναεκτεθείτε στη Θεσσαλονίκη? Έβαζα μια δημοσκόπηση που με χαροποίησε. Σας έχει πρώτο. Μου έδωσε έτσι μια ευχαρίστηση. Εσείς, κυρία Ράπα, θα έλεγα πως δεν πρέπει να εμπλακώ πάλι στην υπόθεση αυτή. Έχει πολλή δουλειά αυτό το Υπουργείο. Για μένα ήταν μια έκπληξη, ξέρετε, η αρχική μου αμηχανία για την... Για το χώρο, λέτε. Και για το προφίλ που είχατε. Για το προφίλ αντικαταστάθηκε από ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει τεράστιο περιθώριο μιας... Να γίνουν πράγματα. Να γίνουν πράγματα. Δηλαδή θα πείτε όχι, αν σας το προτείνει ο Πρωθυπουργός. Το Σεπτέμβριο. Ναι. Ας είμαστε καλά με αυτό. Αλλά ο Πρωθυπουργός δεν προτείνει δημάρχους. Νομίζω πως η κοινωνία η ίδια της κάθε πόλης θα δείξει ποιος πρέπει να είναι ο κατάλληλος. Στη Θεσσαλονίκη χρειάζονται συμμαχίες. Έχουμε την ίδια διοίκηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια και θα σας έλεγα, χωρίς να θέλω να κάνω μικροπολιτική, πως μια αλλαγή ενώπιση του διαδικασμού, αναζητώντας την καινούργια ταυτότητα της πόλης. Έτσι, μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Εσείς ασχολείστε, ενδιαφέρεστε και παρακολουθείτε. Ζήσαμε. Και επισκέπτεστε συχνά. Και ζήσαμε πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Για Σαββατοκύριακα. Έτσι, αναζητεί μια καινούργια ταυτότητα και θα την παλέψει σε αυτές τις δημοτικές εκλογές που είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Ωραία. Λοιπόν, για δείτε μια εικόνα τώρα πριν σας καλημερίσουμε. Είναι από τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή η εικόνα είναι από τη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, για να δούμε. Όχι εδώ. Δράμα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Στη Δράμα. Ωραία εικόνα. Ωραία εικόνα. Θα πάμε σε λίγο στη Δράμα λοιπόν. Και στη Θεσσαλονίκη έχει χιόνια, δείχναμε πριν στο Χορτιάτικο. Στο Χορτιάτικο χιόνιζε, ναι. Στα πάνω, χιονίζει γενικά όλη η Μακεδονία δεν είναι χιονισμένη. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πηγαίνοντας ακριβώς εκεί. Καλημερίζουμε τον Υπουργό. Καλή χρονιά να έχετε. Καλά. Διάλειμμα. Αυτή την Τρίτη στο Press. Πέρασε ο κίνδυνος από τον ιό της γρίπης ή απειλή θα επιστρέψει με το τέλος της απρόσμενης καλοκαιρίας? Ποιες είναι οι πρώτες αποφάσεις της κυβέρνησης για το νέο έτος και υπό ποιες προϋποθέσεις θα προσφέρει τη συνένεση της Νέα Δημοκρατία? Τι προβλέπει το σχέδιο σταθερότητας για την έξοδο από την οικονομική κρίση και τι αντιπροτείνουν οι Βρυξέλλες? Καλεσμένοι του Κωνσταντίνου Ζούλα, η Υπουργός Υγείας Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Μαρκόπουλος. Αυτή την Τρίτη στις 11 το βράδυ. Εμπιστευτείτε την περιποίηση των χιλιών σας στη Σέρατη Κούπρα. Προστατευτικό και ενυδατικό lip balm με κερί μέλισσας και maxi lip που αυξάνει τον όγκο και τη ζωντάνια των χιλιών. Σέρατη Κούπρα. Για φυσική ομορφιά. Μην αφήνετε να σας κλέβουν τον ύπνο, αλλά ούτε και να σας κλέβουν στον ύπνο. Πτυσσόμενες πόρτες ασφαλείας βιομεταλουμίν. Για να κοιμάστε άφοβα, χειμώνα καλοκαίρι.
Αχ, να λοιπόν η ωραία εικόνα. Δεν δείχνεται τυχαία όμως. Καλή βρύση δράμα είμαστε σήμερα. Ναι. Καλή βρύση δράμα. Λοιπόν, ξέρεις τι είναι εκεί. Τι είναι. Οι μπαμπούγεροι. Τι, απόψε βγαίνουν. Έτσι λέει. Για καθίστε ρε παιδί. Για πάμε στην ειδική που είναι η Βίκη Κρητικού εκεί. Ναι. Να μας πει τι ακριβώς θα συμβεί. Γεια σου Βίκη μου. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Δεν περιμέναμε το χιόνι να μας βρει. Παγώσανε οι άνθρωποι. Είναι καταπληκτικά. Είναι πάρα πολύ ωραία εδώ. Τα μπαμπούγερα είναι επιποδός. Ναι. Από σήμερα μέχρι και για τρεις ημέρες. Ναι. Θα χορεύουν και θα ξυπνούν εδώ όσους κοιμούνται. Ναι. Και βέβαια τη φύση. Γιατί... Ακριβώς. Λοιπόν, ο γραμματέας του Συλλόγου, ναι, ο κύριος Σίδος Δημήτρης, θα μας πει για τα μπαμπούγερα. Καλημέρα σας, καλή χρονιά από την χιονισμένη εδώ καλή βρύση του νομού Δράμας. Στους πρόποδες του Μενικίου Όρους απέναντι από το Φαλακρό Όρος έχουμε μπαμπούγερα. Ξεκινάμε από αύριο ένα δρόμενο που βιώνουμε εδώ τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Είναι ένα δρόμενο που έχει τις ρίζες σου στη Διονυσιακή Λατρεία και εξάλλου εδώ βρέθηκε και ο ναός του Θεού Διόνυσου. Ένας λατρευτικός τόπος ο οποίος η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως. Έτσι λοιπόν βιώνουμε τρεις μέρες τα μπαμπούγερα. Τρέχει κρασί από μία βρύση εδώ στο χωριό, τρία μερόνυχτα και ψήνουμε και τρώμε λουκάνικα. Έχουμε και αυτά. Δεν περνάτε μόνο... καλά στην κρύα βρύση. Δεν έχουμε μόνο χορούς και πανηγύρια. Όχι, φαΐ, ποτό. Φαΐ, ποιοτή. Όλα, όλα, όλα. Για φέρ τα μπαμπούγερα κοντά, ρε Βίκη, να δούμε τα παιδιά λίγο. Τι φοράνε, πώς είναι ντυμένοι. Για έλατε, ρε παιδιά, κοντά. Έχω την εντύπωση ότι εμείς δεν θα ακούμε τίποτα μετά. Δεν πειράζει, εντάξει. Βλέπουμε, βλέπουμε. Να μας πεις λίγο τι φοράνε και τι συμβολισμούς έχουμε. Λοιπόν, ελάτε κοντά. Να διακόλασε, έχω κόλλα. Του λέει, δεν θα αφήνει τον άλλο να κοιμηθεί. Εδώ, ναι. Συζητάνε. Να, εδώ είναι τα παιδιά. Γιατί... Βλέπετε εδώ... Τι ναι, σηματοδοτούν οι στολές. Ότι έχουν σκαπούρες, που σημαίνει η γριά, η μπάμπο, η οποία τιμάται αυτές τις ημέρες. Μάλιστα. Από κύριε. Έχουνε την περικεφαλαία αυτό. Είναι η τραγόμορφη όψη του μπαμπούγερου που είναι το ζώο που έχει δύναμη να υπερπηδήσει τα εμπόδια της ζωής. Μπράβο. Και επίσης με τα κουδούνια ξυπνάμε τη φύση. Η φύση αυτή τη στιγμή είναι σε κυμερία νάρκη, ναι, γιατί ξυπνάμε για να καρποφορήσει. Και επίσης το στακίδιο στάχτης που κρατούν στα χέρια, ναι, θέλουμε να ξορκίσουμε το κακό. Το κακό που πρέπει να φύγει από όλους μας, από την κοινωνία μας. Είναι και επίκαιρα όλα αυτά τα θέματα. Βέβαια. Να πω ότι όλες αυτές τις ημέρες τα μπαμπούγερα ξεκίνονται στους δρόμους και πειράζουν τους περαστικούς, τους οδηγούς, τους σταματάνε, τους κατεβάζουν από τα αυτοκίνητα. Ναι. Κάνουν έτσι ένα εορταστικό πολύ δυνατό. Μπορείτε, με πειράζουν και εμένα τα μπαμπούγερα. Αφού είπαμε, με προτίμηση στις νεαρές κοπέλες. Μπράβο, μέσα είσαι. Ο Παλικάρης ο Αθανάσιος, ο πρόεδρος, θα μας πει τι προσφέρετε στους επισκέπτες που έρχονται. Βλέπεις τι κίνηση κάνει το μπαμπούγερο, έτσι. Ξέρει, καταλαβαίνεις. Υπάρχει τόπιο λουκάνικο και άφθονο κρασί για όλους τους καλεσμένους. Κρασί, λουκάνικο. Υπάρχει αυθορμητισμός, υπάρχει κίνηση, ένα ξέφρενο γλέντι από όλους τους κατοίκους του χωριού. Να πούμε και τα ονόματα των μουσικών μας, που είναι υπέροχοι. Είναι διάφορες ηλικίες. Βλέπετε, έχουμε από μικρούς τον Τσακίρι, τον Μαρίνο, τον Παπαθεοδόρο, τον Γιάννη και τους Μπαρμπάδες, τον Κώτα, τον Δημήτρη και τον Μάρτιο, τον Άγγελο. Ωραία. Εδώ μαθαίνουμε την παράδοση από τα γενοφάσκια μας, ζούμε την παράδοση και βιώνουμε καθημερινά όλες αυτές τις καταστάσεις. Καλούμε μπράβο, όλο τον παιδιά, κόσμο μπράβο, να μας παιδιά ετοιμήσει με την παρουσία τους εδώ στην Καλυβρίση. Λουκάνικα ψητά έχουμε. Πάντα έχουμε ψητά λουκάνικα, ντόπια εδώ. Καλούμε τον λοιπόν τον κόσμο και το Τσίπουρο είναι το κατεξοχήν προϊόν εδώ της Καλυβρίσης. Όλος ο κόσμος εδώ είναι μισή ώρα από την πόλη της Δράμας. Μας τιμούν κάθε χρόνο οι νέοι και Θεσσαλονίκης και όλη η Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε μπράβο, και όλα. Καλή μπράβο, χρονιά. Παιδιά. Καλή χρονιά, παιδιά. Ευχόμαστε καλή χρονιά καλή και του χρόνου. Σε όλους. Να είστε καλά και του χρόνου, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή χρονιά. Ωραία. Φασαρία να γίνεται, παιδιά. Δώρο να γίνεται. Κανείς δώρος ξύπνησε. Εντάξει, περνάει καλά. Ο κόσμος χαίρεται. Είναι ικανοποιημένος. Αλλάζει λίγο και την καθημερινότητα. Αλλάζει βεβαίως αυτή τη μιζέρια που έχουμε όλες στην καθημερινότητα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Πηγαίνουμε. Αύριο είναι Τετάρτη. Το κατάστημα Αργή. Ρίψατε σημείο μας εκ τούτου. Επιστρέφουμε. Θα το ξαναβρούμε το σημείο με την Πέμπτη. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Γεια χαρά.
Οι προοπτικές της οικονομίας για τη νέα χρονιά. Τα σκάνδαλα των χρηματιστηρίων, η κόντρα Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας για το δολάριο, η κατάρρευση των αυτοκινητοβιομηχανιών. Το δράμα των Παλαιστινίων ένα χρόνο μετά τη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Πού οφείλεται η κρίση της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Αυτή την Τρίτη, στις 10 το βράδυ, στους ανταποκριτές. Υπάρχει μια χώρα στην καρδιά του νότου της Αφρικής που κατάφερε το θαύμα. Ταξιδεύοντας αυτή τη φορά στην Μποτσουάνα. Κοιμάσαι με επιχείλιο έρπιτα, ξυπνάς έχοντας κάνει το καλύτερο. Νέο Compeed επίθεμα νύχτας για τον επιχείλιο έρπιτα. Η μόνη κλινικά αποδεδειγμένη λύση με καταπραϊντικό τανασίτου. Σε αντίθεση με τις κρέμες παραμένει σταθερό και επουλώνει όλη νύχτα. Compeed επίθεμα νύχτας για τον επιχείλιο έρπιτα. Τίποτα δεν σας σταματά. Και καλώς ήρθατε. Σήμερα είναι Τρίτη, 5 Ιανουαρίου του 2010. Θα δούμε μαζί τα θέματα που θα συζητηθούν. Αυξήσεις σε ποτά και τσιγάρα, ενώ αποδείξεις από ταμιακές μηχανές θα εκδίδουν όλοι οι επιτιδευματίες. Αντιδρούν βενζινοπόλες, ιδιοκτήτες ταξί και πολιτές λαϊκών αγορών. Αλλάζουν και οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, ενώ από αύριο εγκαινιάζεται και επισήμως ο έλεγχος της ελληνικής οικονομίας από κλιμάκιο της Κομισιόν αλλά και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν αναγνωρίζονται ως ισότιμα τα πτυχία των κολεγίων με αυτά των ελληνικών πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Κατατάσσονται πάλι στα ΙΕΚ, ενώ επαγγελματικά δικαιώματα θα έχουν μόνο αν έχουν αποκτήσει δικαιώματα στη χώρα που εδρεύει το μητρικό πανεπιστήμιο. Με προσφυγές στα δικαστήρια απειλούν οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών κολεγίων. Καταναλώνουμε τρόφιμα από κλωνοποιημένα ζώα. Σύμφωνα με την Ευρωπαία Επίτροπο, δεν υπάρχουν επιστημονικές μέθοδοι που να μπορούν να ανιχνεύσουν ποια τρόφιμα προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα. Ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σύμφωνα με την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, γάλα αλλά και προϊόντα κρέατος από κλωνοποιημένα ζώα έχουν ήδη διοχετευθεί στην Αμερικανική. Και από εκεί βεβαίως και στις υπόλοιπες αγορές του κόσμου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως με ειδήσεις που ήρθαν από το εξωτερικό δελτίο. Τα πλάνα από το γάμο του Προέδρου της Νότιας Αφρικής. Είναι η τρίτη φορά που παντρεύεται, η τρίτη σύζυγος που παίρνει, ενδεδειμένος μάλιστα την παραδοσιακή στολή των Ζουλού. Πράγματι, Πόπη, είναι ο τρίτος του γάμος. Έχει άλλες δύο συζύγους. Να πούμε ότι επιτρέπεται η πολυγαμία σε αυτή την αφρικανική χώρα. Τον βλέπουμε εδώ τον πρόεδρο της χώρας να χορεύει. Ενώ ήταν πάρα πολλοί κόσμος
εκεί και είχαν σφαγιαστεί εκατοντάδες αγελάδες και πρόβατα για τους καλεσμένους. 67 ετών αυτός, τον βλέπουμε εδώ να πέφτει, αλλά καθόλου δεν πτωήθηκε, και 38 η νύφη. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να επιστρέψουμε πίσω στα δικά μας, σε μια πραγματικότητα που δεν είναι τόσο φαντασμαγορική. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της κοινότητας Μαθρακίου, τον κύριο Γιάννη Αργυρό. Καλημέρα, κύριε Αργυρέ. Καλή σας μέρα σε εσάς, καλή χρονιά σε εσάς και στους ακροάντες σας. Ένα νησί, λοιπόν, το δικό σας, μικρό νησί στα βόρεια της Κέρκυρας, που είναι χωρίς καράβι. Καράβι που να μπορεί να μεταφέρει και οχήματα, δηλαδή τους τελευταίους 4 μήνες. Ακριβώς. Να τα βάλουμε λιγάκι με τη σειρά, γιατί είχαμε ξαναμιλήσει το καλοκαίρι και είχαμε πει ότι δεν έχει έρθει κανένας τουρίστας στο νησί, αν θυμόσαστε, από την πρόσχωση των λιμανιών. Τα λιμάνια είχαν εγκλωβιστεί το Μάρτιο του 2009 και αποκατάστηκε η γραμμή εχθές. Μάλιστα. Η μία γραμμή. Να φανταστείτε ότι είμαστε 8-9 μήνες χωρίς συγκοινωνία από τη μία πλευρά του νησιού. Τώρα πότε αναμένεται να αποκατασταθεί το πρόβλημα? Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Λέω, πότε αναμένεται ότι όλα θα ομαλοποιηθούν? Η πρώτη φάση την πήραμε στα χέρια μας εχθές. Εδώ έχουμε αντιμετωπίσουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με την κύρια γραμμή από το λιμάνι της Κέρκυρας, το οποίο αυτή τη στιγμή είμαστε αποκομμένοι από τις 31 ενάτου. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς, δήμαρχε, τα προβλήματα, πρόεδρε μάλλον της κοινότητας, τα προβλήματα βεβαίως που δημιουργούνται, και ευχόμαστε γρήγορα να βρουν τη λύση. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Δεν μας ακούει κανείς. Κανείς. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορούμε να το προχωρήσουμε. Δεν ξέρουμε. Νομίζω ότι σήμερα η φωνή σας ακούστηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε καλύτερα νέα από εσάς. Να είστε καλά. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα για να δούμε τι συμβαίνει σε αρχαιολογικό τώρα επίπεδο. Τα ευρήματα τι δείχνουν? Δείχνουν ότι ένα δείγμα χρυσού, το οποίο εντοπίστηκε στη Γεωργία, την περιοχή δηλαδή που ήταν η αρχαία Κολχίδα, έχει ομοιότητες, ίσως ταυτοποιείται και με χρυσό που εντοπίστηκε στο Βόλο. Θα μιλήσουμε με την Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Θεσσαλικών Σπουδών, την κυρία Βασιλική Αδρύμη Σισμάνη. Καλημέρα, κύριε Σισμάνη. Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Καλημέρα και χρόνια πολλά και σε εσάς. Τελικώς όλα δείχνουν ότι η αργοναυτική εκστρατεία πράγματι συνέβη, και συνέβη με σκοπό το εμπόριο και το χρυσό βεβαίως. Κοιτάξτε, ο στόχος είναι αυτός, να δούμε αν ο μύθος έχει μέσα ψήγματα ενός ιστορικού γεγονότος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος σήμερα να το ταυτοποιήσουμε αυτό παρά μόνο με αρχαιομετρική μέθοδο, δηλαδή με έλεγχο της προέλευσης του χρυσού που βρίσκεται εδώ στο κέντρο της Μυθικής Ιολκού που ταυτίζεται στην περιοχή του Βόλου. Μάλιστα. Μία έρευνα που έχει ξεκινήσει έβαλε μία άνω τελείω πόλεμος μεταξύ της... Αυτή η έρευνα ξεκίνησε το 2004 όταν τυχαία βρέθηκε στο Βόλο, όταν γινόταν ο περιφερειακός, ένας θολωτός τάφος του 15ου αιώνα π.Χ. ο οποίος περιείχε σημαντική ποσότητα χρυσών αντικειμένων, τα οποία ως κτερίσματα συνόδευαν τους νεκρούς στο μακρινό του ταξίδι. Λοιπόν. Αυτό μας έδωσε την ιδέα να ξεκινήσουμε να δούμε την προέλευση του χρυσού έχοντας υπόψη μας το μύθο. Και βρέθηκε η ταύτιση αυτή και αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τα επόμενα ευρήματά σας. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Στο δικαστικό ρεπορτάζ τώρα, η κυρία Νάσια Μπουλούκου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Η Νάσια οδηγούνται σήμερα στον ανακριτή. Τρία κακουργήματα, οι δύο αστυνομικοί και οι τρεις ειδικοί φρουροί του αστυνομικού τμήματος Ακροπόλεως. Καλή σας ημέρα. Σε λίγα λεπτά αναμένεται να οδηγηθούν στην δεύτερη τακτική ανακρίτρια. Οι δύο αστυνομικοί, τρεις ειδικοί φρουροί, αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για βασανισμό και κατάχρηση εξουσίας, καθώς φέρονται να κακοποίησαν χιλιανό κρατούμενο μέσα στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Ακροπόλεως. Στις προανακριτικές απολογίες τους, ορισμένοι εκ των κατηγορουμένων αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ενώ άλλοι ισχυρίστηκαν ότι αναγκάστηκαν να φερθούν βία στον 30χρονο Χιλιανό, γιατί αυτός προσπάθησε να αποδράσει. Ο Χιλιανός τώρα στην κατάθεσή του ανέφερε πως ο αστυνομικός που ήταν σκοπός στα κρατητήρια αντέδρασε βία στις εκκλήσεις του να τηλεφωνήσει, τον έβγαλε από το κελί και άρχισε να τον χτυπά με γκλοπ, ενώ στη συνέχεια ήρθαν και άλλοι 6 αστυνομικοί. Χτυπούσαν όλοι μαζί με γροθιές και κλωτσιές. Με ενδιαφέρον αναμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστούν οι αστυνομικοί ενώπιον της ανακρίτριας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Επίθεση με γκαζάκια είχαμε σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, πολυταλλικών αυτοκινήτων στο Κοροπή. Ο Θάνος Σωτήρης από την αίθουσα σύνταξης με περισσότερα. Θάνο. Πράγματι, Πόπη, στις 4 παρά 20 περίπου εξεράγει εμπριστικός μηχανισμός που είχαν τοποθετήσει άγνωση στον προάβλιο χώρο της αντιπροσωπείας. Βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Βάρης Κοροπίου, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί γρήγορα και να καταστρέψει 18 πολυτελή αυτοκίνητα και να προκαλέσει σοβαρές υλικές ζημιές σε τουλάχιστον άλλα 10.
Οι πυροσβέστες προσπαθούσαν μέχρι και τις 5 το πρωί, όπως βλέπουμε στα πλάνα, να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Τελικά το κατόρθωσαν εκεί γύρω στις 5-5.30 το πρωί. Μάλιστα. Να δούμε και δηλώσεις που είχαμε για το θέμα αυτό. Στις 4:15 ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας ότι στο συγκεκριμένο χώρο, συγκεκριμένη αντιπροσωπεία, υπάρχει εξέλιξη φωτιάς. Ήρθαν αμέσως περί τα 4 αυτοκίνητα και είδαμε να καίγονται εκείνη τη στιγμή 6 περίπου αυτοκίνητα, να σημειώνονται εκρήξεις και πυκνή καπνή. Αυτή το αποτέλεσμα είναι να έχουν καεί περί τα 20 αυτοκίνητα και να έχουν δημιουργηθεί σοβαρές υλικές ζημιές. Αν όμως είχαμε και γκαζάκια στα γραφεία του Πασόκ. Ακριβώς, άλλη μια παρόμοια επίθεση με μπληστικό μηχανισμό από γκαζάκια έγινε στην Λεωφόρο Θησέως 140 στην Καλλιθέα, στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας. Οι άγνωστοι τροποθέτησαν το μηχανισμό στην είσοδο των γραφείων, μικρή έκταση πυρκαγιά που προκάλεσε ζημιές μόνο στην πόρτα της εισόδου. Σβήστηκε πάρα πολύ σύντομα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε τώρα στο χώρο της ιατρικής. Ευχαριστούμε τον Θάνατο Σωτήρη. Στο χώρο της ιατρικής, του ιατρικού ρεπορτάζ, για να δούμε τι προτείνουν οι γιατροί τώρα σε σχέση με τα δόντια μας, ιδιαίτερα όσον αφορά την κατανάλωση αναψυκτικών αλλά και όξινων ποτών. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Λαγουβάρδος, είναι καθηγητής οδοντικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Τσαπανίδου. Η πρότασή σας λοιπόν τώρα, η πρόταση των ειδικών μάλλον, είναι να περιμένουμε ένα 40 λεπτό πριν βουρτσίσουμε τα δόντια μας, αφού έχουμε καταναλώσει χυμούς πορτοκαλιού και διάφορα άλλα. Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Γιατί αυτό όμως? Γιατί δυστυχώς την ώρα που τρώμε, τότε το όξινο επηρεάζει έστω αυτό το μικρό χρονικό διάστημα και διαλυτοποιεί το σμάλτο των δοντιών. Τα πρίσματα που αποτελούν την αδαμαντίνη είναι κολλημένα, πακτωμένα το ένα δίπλα στο άλλο και οι χώροι μεταξύ τους δυστυχώς επηρεάζονται πάρα πολύ εύκολα με τα οξέα. Έτσι λοιπόν, έρχεται στη συνέχεια. Μπορεί να μαλακώσει, δηλαδή, έτσι, να το πούμε πολύ απλά, να συνεννοηθούμε. Η μηχανική δράση στη συνέχεια της οδοντόβουρτσας και αποσπά μικρά-μικρά κομμάτια. Τα οποία δεν τα βλέπουμε, αλλά με το καιρό δυστυχώς δημιουργεί αυτήν την απώλεια οδοντικής ουσίας που συνήθως την βλέπουμε και να εντοπίζεται στους αφιένες των δοντιών. Έτσι, σήμερα έχουμε μια δεύτερη εξελισσόμενη δυναμικά, αν θέλετε, νόσο των δοντιών, την αφιενική αποτριβή διάβρωση, όπως λέμε, η οποία οφείλεται ακριβώς στον συνδυασμό του χημικού παράγοντα από τα οξέα με την συνδυασμένη μηχανική δράση, οποιοδήποτε είναι αυτή, είτε οδοντόβουρτσα, αλλά καμιά φορά και οι ίδιες οι δυνάμεις της σύγκλησης δημιουργούν αποσπάσεις της. Το 40 λεπτό λοιπόν απαραίτητο πριν από το βούρτσμα των δοντιών. Ασφαλώς. Και σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στα καβάσιλα της Ηλίας. Για δεύτερη φορά μπήκε στο στόχαστρο ένας ιερός ναός, ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου εκεί. Είναι στο τηλέφωνο ο πατέρας Νικόλαος, ο ιερέας του ναού. Καλημέρα σας, πατέρα Γεώργη. Καλή σας μέρα. Δεύτερη φορά τη λέει λάτσαν την εκκλησία. Το παγκάρι χτύπησαν μόνο ή πήραν και κοιμήλια? Χρονιά πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Και σε εσάς όχι πάρα πολλές φορές. Έχει γίνει στόχος ναός μας, αλλά αυτή τη φορά ήταν δυστυχώς κάτι το φοβερό. Δεν πήγαν μόνο για το παγκάρι. Μπήκαν μέσα στο ιερό. Δεν σεβάστηκαν τίποτα αυτοί οι άνθρωποι. Τι αφαίρεσαν, πατέρα Γιώργη? Ήταν πολύτιμα κοιμήλια. Αφαίρεσαν. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να κάνω την εκτίμηση αν ήταν πολύτιμα ή όχι. Φτάνει μόνο να σου πω ότι είναι κάποιες δωρεές κάποιων χριστιανών μας αυτά τα πράγματα. Το ένα χρονολογεί το 1960, το 1957. Και σίγουρα έχουν ιδιαίτερη αξία και για τους πιστούς της περιοχής. Αξία και είναι το στέρημα και όβολος κάθε χριστιανού μας αυτό το πράγμα. Να καταλαβαίνετε ότι το έχουν προσφέρει στο ναό μας και μένουν αυτά σαν ενθύμιο μέσα. Οπωσδήποτε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, πατέρα. Καλημέρα σας. Για να αλλάξουμε θέμα τώρα και να μιλήσουμε με τον Παντέλη το Χουλάκη που είναι στο τηλέφωνο από την Κρήτη. Είχαμε ληστεία με τραυματισμούς μάλιστα σε χρηματαποστολή στα Χανιά, Παντελή. Να πω και χρόνια πολλά πράγματα. Χθες το πρωί, τρία άτομα τα οποία επέβαιναν σε 4x2, 4x4 αυτοκίνητα, έριξαν το δρόμο σε όχημα χρηματαποστολής 12 χιλιόμετρα πριν τη χώρα Σφακίων, σε κάποιες κλειστές στροφές κοντά στο χωριό Ήμβρος. Το όχημα μετέφερε 70.000 ευρώ για ATM της Εθνικής Τράπεζας στη χώρα Σφακίων. Αφού έσπασαν τα τζάμια με τα κοντάκια των όπλων, οι τρεις κουκουλοφόροι χτύπησαν βάναυσα τον οδηγό και τον συνοδηγό της χρηματαποστολής.
και στη συνέχεια άρπαξα το σάκο με τα χρήματα, έβαλα φωτιά στο 1-4x4 και με το δεύτερο αγροτικό αυτοκίνητο έφυγα με κατεύθυνση προς τα Χανιά. Μάλιστα. Οι τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων, ο ένας είναι σε σοβαρή κατάσταση, θα πρέπει να πούμε. Και ελπίζουμε να τα καταφέρει ο άνθρωπος γρήγορα. Είχαμε και πυρκαγιά στην Εβραϊκή Συναγωγή. Ναι, όχι μόνο στην Εβραϊκή Συναγωγή. Χθες το μεσημέρι, στη 1:15, προκλήθηκε πυρκαγιά στην Εβραϊκή Συναγωγή που βρίσκεται στην παλιά πόλη των Χανίων. Δύο οχήματα της περιοδευτικής υπηρεσίας με το πτήρωμα τους βέβαια έζησαν έγκαιρα τη φωτιά, η οποία προκάλεσε μόνο μικρές ηλικίες ζημιές. Όμως την ίδια ώρα είχαμε φωτιά στην πυραβλάκα των Μικόνιος που ήταν για επισκευές των Άρσων Θερμοκρήτης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, η φωτιά σβήθηκε από το πλήρωμα, προκλήθηκε από συγκόλληση μετά. Σβήθηκε, όπως είπαμε, έγκαιρα από το πλήρωμα παρά το γεγονός ότι 4 οχήματα επανδρωμένα έσπευσαν στην περιοχή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την Κρήτη πάμε πάνω στις Σέρρες. Η Αριάδνη Παπαφωτίου στο τηλέφωνο και να σου ζητήσω να μας δώσει τον καιρό που έχουμε στις Σέρρες τώρα. Αριάδνη, χιονίζει εκεί. Καλημέρα. Λευκή ξημέρωσε η μέρα για ολόκληρο τον νομό Σερρών. Από το πρωί που ξεκίνησε η χιονόπτωση και μέχρι τώρα δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα, μόνο το χαιρόμαστε δηλαδή. Mm-hmm. Ενώ όπου χρειάστηκε έπιασαν δουλειά και αλατιέρες και λεπιδοφόρα και μιλώ για το δρόμο προς τα Ορεινά και το χιονοδρομικό του Λαϊλιά. Mm-hmm. Φυσικά οι δρόμοι είναι ανοιχτοί προς όλες τις κατευθύνσεις και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κανένα πρόβλημα. Υπάρχει βέβαια και η πρόβλεψη ότι το μεσημέρι θα ανέβει η θερμοκρασία από τους νοτιάδες. Οπότε μάλλον μόνο θα το χαιρόμαστε και αυτό είναι πολύ καλό. Και επίσης πράγματι είναι πολύ καλό. Θέματα της ημέρας στην ειδησιογραφία είχαμε ένα ρυφηφή. Έτσι είναι. Από μια μικρή τρύπα που άνοιξαν στη μεσοτυχία δύο καταστημάτων στο κέντρο της πόλης των Σερρών, κάποιοι επιτίδιοι κατάφεραν και μπήκαν σε ένα εργαστήριο χρυσοκοΐας και όπως φαίνεται και βγήκαν μάρα και ανενόχλητοι με τους κοσμήματα και ακατέργαστο χρυσό αξίας πάνω από άνω των 20.000 ευρώ. Μπήκαν από τον Ακάλυπτο, από εκεί πρώτα σε ένα καφενεδάκι, άνοιξαν τις 40 επί 40 μόλις εκατοστά τρύπα, μπήκαν στο χρυσοχοείο χωρίς να πειράξουν το χρηματοκιβώτιο, πήγαν κατευθείαν σε ό,τι βρήκαν και έφυγαν. Και έγιναν καπνός. Από ό,τι φαίνεται, Πόπη, επειδή ήπιαν και τις μπύρες τους προσπαθώντας να ανοίξουν την τρύπα, κάπνισαν και τα τσιγάρα τους. Έχουν μπόλικα ευρήματα οι αστυνομικοί προκειμένου να οδηγηθούν στα στοιχεία τους. Υπάρχει μία άποψη ότι μπορεί να σίγουρα γνώριζαν καλά το χώρο, αλλά ίσως να γνώριζαν και τους ιδιοκτήτες. Είναι σε αναζήτηση. Σε ευχαριστούμε, Αριάδνη. Καλή σου μέρα. Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους τρεις που κατηγορούνται για τη δολοφονία του Δημάρχου Παγκαίου. Η Βίκη Κρητικού στη γραμμή για περισσότερα. Καλημέρα, Πόπη. Επί δύο ώρες ο ένας εκ των δύο ταμείων, αυτός που πυροβόλησε τον Δήμαρχο, κατέθεται στην ανακρίτρια, απολογούμενος για την απόφαση που πήρε, βέβαια μαζί με τον αναπληρωτή ταμεία, τον συνάδελφό του, να βγάλουν από τη μέση τον Δήμαρχο. Με πληροφορίες, οι δράστες αντάλλαξαν μάλιστα και κατηγορίες και μεταξύ τους για το ποιος οργάνωσε τη δολοφονία. Τώρα, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, οι οποίοι προφυλακίστηκαν, θα οδηγηθούν σήμερα στις φυλακές της Κομωτινής, mm-hmm. ενώ ο τρίτος ο κατηγορούμενος, ο οποίος τους προμήθευσε με το όπλο του, αφέθηκε με περιοριστικούς όρους και με εγγύηση 10.000 ευρώ. Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα πτυχία των κολεγίων, τα οποία δεν αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα πτυχία των ΑΕΗ και των ΤΕΗ της χώρας μας. Στη γραμμή ο κύριος Κώστας Καρκανιάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Κολεγίων ΙΕΚ. Καλημέρα σας, κύριε Καρκανιά. Καλημέρα, κύριε Τσαπανίδου. Κοιτάξτε κάτι, δεν είναι ακριβώς αυτά που είπε η υπουργός, τουλάχιστον αυτά που δήλωσε γραπτός η υπουργός εχθές. Εκείνο που θα ήθελα με βάση την γραπτή δήλωση της υπουργού να πω, κυρία Τσαπανίδου, είναι ότι η υπουργός είπε ότι αφενός ότι θα προχωρήσει και προχωράει το ιστορικό διάταγμα για την αναγνώριση των πτυχίων των αποφύτων των κολεγίων. Αυτό το έχει δηλώσει η κυρία υπουργός πάρα πολλές φορές mm-hmm. τους τελευταίους μήνες. Από την άλλη πλευρά όμως είπε ότι σκοπεύει. Ακόμη δεν έχει δημιουργηθεί το καινούργιο σχέδιο νόμου. Απλώς και μόνο εχθές ξεκίνησε την διαβούλευση για τη δημιουργία του νέου σχεδίου νόμου. Mm-hmm. Να σκοπεύει να υπαγάγει και τα κολέγια στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης. Καταλαβαίνω, εννοεί, θέλει να καταργήσει το ξεχωριστό γραφείο κολεγίων, όπως και άλλους φορείς πιστοποίησης, και να υπαγάγει όλο αυτό που αυτή ονομάζει μεταλλικιακή. Σας ικανοποιεί εσάς, κύριε Καρκανιά, όλη η κατάσταση αυτή, έτσι όπως διαμορφώνεται? Κοιτάξτε κάτι, πρώτα απ' όλα δεν μπορεί κανείς να μιλήσει σίγουρα, γιατί οι ανακοινώσεις του Υπουργείου είναι συγκεκριμένες, είναι πάρα πολύ αρχικές. Αυτό που μπορούμε να πούμε εμείς πάρα πολύ γρήγορα είναι ότι σε αυτά που ανακοινώνουμε,
υπουργός, υπάρχουν δύο σημαντικά ελαττώματα, δύο σημαντικά σφάλματα. Το πρώτο είναι ότι θέλει να υπαγάγει τα κολέγια στο σύστημα της διαβίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα κολέγια όμως. Εγώ, κύριε Καρκανιά, θα ήθελα να μείνουμε λίγο στην αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ναι. Τα μητρικά πανεπιστήμια αναγνωρίζουν στους σπουδαστές τους δικούς σας επαγγελματικά δικαιώματα? Προφανώς και αυτά τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι εκείνα που, που αναγνωρίζονται με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες και το προεδρικό διάταγμα που προωθεί η κυρία Διαμαντοπούλου. Οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και στη χώρα μας όσο θα προχωράει και η διαβούλευση. Θα σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καρκανιά, που είστε κοντά μας. Καλή σας μέρα. Πάμε τώρα, αλλάζοντας θέμα, να δούμε τι γίνεται με τις πινακίδες αυτοκινήτων που πολλοί ιδιοκτήτες παλαιών αυτοκινήτων επέλεξαν να καταθέσουν προκειμένου να μην πληρώσουν, να μην επομισθούν το βάρος των τελών κυκλοφορίας. Ο Προκόπης θα μας δώσει εικόνα από το χώρο που έχουν συγκεντρωθεί οι πινακίδες από τη ΔΟΕ της Αγίας Παρασκευής. Προκόπη. Ναι, Πόπη, τα αυξημένα τέλη για τα παλιά αυτοκίνητα και τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού οδήγησαν πάρα πολλούς ιδιοκτήτες φέτος να καταθέσουν τις πινακίδες τους. Εδώ στην ΔΟΕ της Αγίας Παρασκευής, όπως βλέπεις, προσπαθούν να βρουν χώρο για να χωρέσουν οι πινακίδες των αυτοκινήτων. Καθώς φέτος, σε σχέση με πέρσι, είναι 2,5 φορές μεγαλύτερη η προσέλευση των ιδιοκτητών για να ακινητοποιήσουν για ένα χρόνο το αυτοκίνητό τους. 300 πινακίδες πέρσι, 810 φέτος, και μην ξεχνάμε ότι έχει δοθεί και μια παράταση μέχρι τις 15 Ιανουαρίου. Οι ιδιοκτήτες τώρα θα πρέπει μέσα στο χρόνο αυτό, μέσα στο 2010, να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν με οριστική διαγραφή του οχήματος, για ανακύκλωσή του δηλαδή, αν θα το πουλήσουν ή αν θα το ξαναβάλουν σε κίνηση, πληρώνοντας βέβαια τα τέλη κυκλοφορίας του 2011, εφόσον το έχουν ακινητοποιημένο για όλο το 2010. Πάντως η εικόνα που μας στέλνει, Προκόπη, πραγματικά εντυπωσιακή. Ένα τείχος γεμάτος πινακίδες και είναι μόνο ένα μικρό μέρος μια εφορία από όλες τις χώρες. Θυμόμαστε και τις ουρές που είχαν δημιουργηθεί. Δεν μας κάνει εντύπωση ο αριθμός των πινακίδων που βλέπουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα λοιπόν στον Προκόπη. Και πάμε να αλλάξουμε θέμα και να δούμε πόσα μηνύματα στείλαμε κατά τη διάρκεια των γιορτών για να ευχηθούμε με SMS, με μηνύματα δηλαδή στα κινητά μας, χρόνια πολλά ένα στον άλλον. Σοφία Παφίλη. Το Σπόπι, στείλαμε πολύ περισσότερα μηνύματα από οποιοδήποτε άλλη φορά. 33% πάνω, έτσι. Συνολικά 415 εκατομμύρια γραπτά μηνύματα και από τις τρεις εταιρείες. Πάμε να δούμε αναλυτικά. Από την Κοσμοτέ στάλθηκαν 199 εκατομμύρια γραπτά μηνύματα, αύξηση 55%. Από τη Βόνταφον 105 εκατομμύρια μηνύματα, αύξηση 30%. Και από τη Wind 111,05 εκατομμύρια μηνύματα, μια αύξηση 15,3%. Φαίνεται τώρα ότι την πρωτοχρονιά στείλαμε περισσότερα από ότι τα Χριστούγεννα. Έχουμε στοιχεία από τις δύο εταιρείες. Από την Κοσμοτέ τα Χριστούγεννα 20,76 εκατομμύρια, ενώ την πρωτοχρονιά 36,85 εκατομμύρια. Και από τη Wind τα Χριστούγεννα στάλθηκαν 13,50 εκατομμύρια γραπτά μηνύματα, ενώ την πρωτοχρονιά 22,60. Αυτά τα στοιχεία, Πόπη, είναι από την παραμονή των Χριστούγεννων μέχρι και ανήμερα την πρωτοχρονιά. Μάλιστα. Καλή η κρίση οικονομική, μόνο που δεν φάνηκε καθόλου στα μηνύματα την ώρα που ευχόμασταν ένα στον άλλον. Καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία την Παμφίλη. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις αποδείξεις, τι γίνεται βεβαίως με τις ταμιακές μηχανές, προκειμένου οι καταναλωτές να παίρνουν και την απόδειξη όταν αγοράζουν προϊόντα ή όταν εφοδιάζουν το αυτοκίνητό τους με βενζίνη. Ο κύριος Δημήτρης Μακριβέλιος είναι τέος πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας. Καλή σας μέρα, κύριε Μακριβέλιο. Καλημέρα, κυρία Τσαπανίδου. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Και σε εσάς το ίδιο, και τι γίνεται με τις ταμιακές μηχανές. Συμφωνείτε εσείς να τοποθετηθούν σε όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων ή όχι? Δεν είχαμε ποτέ αντίρρηση για τις ταμιακές μηχανές. Αρκεί να μας καλύψουν στο πρόβλημα των αποκλήσεων που υπάρχουν στα καταστήματά μας. Εμείς λοιπόν ανέκαθεν λέγαμε ότι αν θέλει το κράτος να βάλει ταμιακές μηχανές στα καύσιμα, πρέπει να εγκατασταθεί παράλληλα και ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ισχυρών νεκρών για να συμφωνούν τα πραγματικά αποθέματα με τα λογιστικά. Στο μεταξύ, κύριε Μακριβέλιο, πρακτικά τι γίνεται τώρα? Έρχονται και ζητούν αποδείξεις όσοι βάζουν βενζίνη στο αυτοκίνητό τους από την πρώτη μέρα του χρόνου? Έρχονται, ζητούν. Με το ισχύον φορολογικό καθεστώς δεν πρέπει να κόψουμε αποδείξεις και υπάρχει ένα πρόβλημα. Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να βγει το Υπουργείο και να διευκρινίσει το όλο θέμα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, κυρία Τσαπανίδου. Και θα επανέλθουμε στο θέμα, θα το συζητήσουμε και σε λίγο αναλυτικά. Θα σας πούμε ποιες αποδείξεις πρέπει να συγκεντρώνετε από την πρώτη μέρα του 2010 και πώς ακριβώς θα τις καταχωρείτε. Για να δούμε τώρα τι γίνεται με τα τρόφιμα που καταναλώνουμε, διότι έγινε ερώτηση στην Ευρωβουλή και οι απαντήσεις που δόθηκαν
κάνουν να αμφιβάλλουμε για τα κλωνοποιημένα τρόφιμα που καταναλώνουμε. Τρόφιμα, μάλλον, που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Νίκος Κατσαρός, χημικός. Κύριε Κατσαρέ, η απάντηση από την Ευρώπη ήταν ότι δεν υπάρχει μηχανισμός που να παρακολουθεί την εισαγωγή κλωνοποιημένων τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγμα που σημαίνει ότι η ανιχνευσιμότητά τους δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί. Τι σημαίνει αυτό? Κυρία Τσαπανίδου, και καλή χρονιά. Είναι πράγματι γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επιστημονική μέθοδος η οποία να ταυτοποιεί εάν ένα προϊόν κρέατος προέρχεται από κλωνοποιημένο ζώο. Mm-hmm. Όχι μόνο αυτό, αλλά πολύ σοβαρότερο, όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων, τα προϊόντα αυτά κρέατος ενδεχόμενα να εγκυμονούν κινδύνους για την δημόσια υγεία. Και επιπλέον δε, οι καταναλωτές οφείλουν να γνωρίζουν, διότι ενδεχόμενα τα ζώα αυτά, όπως θυμόμαστε όλοι από το πρώτο ζώο, την Τόλη, που ήταν κλωνοποιημένη, πέθανε σε πρόωρη ηλικία. Πολλά γεννιόνται παραμορφωμένα, πολλά από αυτά γεννιόνται με ασθένειες που δεν μπορούν εύκολα να εντοπιστούν. Επομένως, είναι ένα πολύ πολύ σοβαρό θέμα, όπου τόσο οι καταναλωτές πρέπει να αντιδράσουν στην είσοδο τέτοιων κλωνοποιημένων προϊόντων κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η επιστημονική κοινότητα, διότι η κυρία Τσαπανίδου δημιουργείται παράλληλα και το τεράστιο ηθικό θέμα. Τα δύο άλλα κλωνοποιημένα πουλερικά, κλωνοποιημένα αρνιά, κλωνοποιημένα αγελάδες κλπ. Γιατί να μην κλωνοποιηθεί και ο άνθρωπος? Είναι λοιπόν τεράστιο το θέμα και οφείλει τόσο η επιστημονική κοινότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, αλλά και οι καταναλωτές, να αντιδράσουν σε αυτή τη νέα εισβολή, η οποία θα επηρεάσει οπωσδήποτε και το περιβάλλον και την υγεία των καταναλωτών. Κύριε Κατσαρέ, σας ευχαριστώ πολύ. Κλείνοντας, εγώ να πω ότι στις ΗΠΑ η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων ανακοίνωσε ότι γάλα αλλά και προϊόντα κρέατος από κλωνοποιημένα ζώα είναι πιθανό να έχουν ήδη διοχετευτεί στην αμερική αγορά. Πράγμα που σημαίνει ότι, αφού δεν υπάρχουν και μηχανισμοί ελέγχου, εύκολα μπορεί από την Αμερική να έχουν περάσει και στις υπόλοιπες ηπείρους και στην Ευρώπη βεβαίως. Την ερώτηση κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χουντής. Απάντηση έδωσε η αρμόδια επίτροπος για θέματα υγείας και προστασίας καταναλωτών, η κυρία Βασιλείου. Αλλάζουμε θέμα και πάμε να δούμε το μετρό, έναν από τους σταθμούς του μετρό, μάλλον, στο Χολαργό, που θα δοθεί στο επιβατικό κοινό το Φεβρουάριο. Η Χαρά Γιαννοπούλου εκεί για να μας ξεναγήσει σε ένα σταθμό που έχει και ιδιαιτερότητες σημαντικές. Χαρά. Έχει ακριβώς, Πόπη, ιδιαιτερότητες. Να πούμε καταρχήν ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Γίνονται οι δοκιμαστικοί έλεγχοι αυτή τη στιγμή, ακριβώς κάτω από τα πόδια μας, κάτω από το ύψος της Μεσογείων, εκεί που κινούνται δηλαδή τα αυτοκίνητα, βρίσκονται οι σειρμοί. Είμαστε μαζί με τον Διευθυντή Έργων της Αττικό Μετρό, τον κύριο Νίκο Δανόπουλο. Πείτε μας, κύριε Δανόπουλο, τις ιδιαιτερότητες αυτού του σταθμού. Ο σταθμός αυτός είχε την εξής ιδιαιτερότητα. Πρώτα είναι ότι, για να μην παρενοχλήσουμε τη λεωφόρο Μεσογείου, κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου υπόγειος ο σταθμός και δεν είχαμε έτσι καμία όχληση στην κυκλοφορία. Κατόπιν, για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τη διακίνηση του κοινού ένθεν και ένθεν της λεωφόρου Μεσογείων, από τις δύο εισόδους δηλαδή, έχουμε κάνει μια υπόγεια διάβαση εν είδη γέφυρας, όπου ο επιβάτης είτε από τη μία πλευρά βρίσκεται είτε από την άλλη, μπορεί να περνάει με ασφάλεια, χωρίς να έχουμε φαινόμενα όπως έχουν δυστυχώς γίνει το τελευταίο καιρό, ατυχημάτων διέλευσης πάνω από μεγάλους λεωφόρους. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι, εκτός από την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα που θέλουμε να παρέχουμε πάντα, όπως λειτουργεί το Αττικό Μετρό, δίνουμε και μεγάλη έμφαση στην αισθητική. Δηλαδή, θεωρούμε ότι οι σταθμοί μας συνιστούν και μια αισθητική παρέμβαση. Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή και στο σχεδιασμό των υλικών, ούτως ώστε ο κάθε σταθμός να έχει μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Πώς θα εξυπηρετηθούν, πόσοι καινούργιοι επιβάτες αναμένεται να εξυπηρετηθούν από το σταθμό αυτό? Γύρω στις 20.000 την ημέρα περιμένουμε να εξυπηρετούν. Να εξυπηρετούνται. Πράγμα που θα αλλάξει βεβαίως και το συγκοινωνιακό χάρτη της Αττικής ακόμη περισσότερο. Σας ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε τον καινούριο. Καλή χρονιά. Τον καινούριο αυτό σταθμό το Φεβρουάριο. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Και να μιλήσουμε τώρα με τη Σοφία Τυπαφίλινα στην αίθουσα σύνταξης, να δούμε τι γίνεται με το θεσμό του αστυνομικού της γειτονιάς. Έχουν ήδη φτάσει τα αστυνομικά τμήματα στα γραφεία τους και ενημερώνονται οι αστυνομικοί της γειτονιάς, Σοφία. Ακριβώς, Πόπη, θα βγουν για κανονικές περιπολίες στις 18 Ιανουαρίου. Ο αστυνομικός της γειτονιάς λοιπόν επιστρέφει. Να πούμε ότι θα είναι 218 αστυνομικοί σε 45 τμήματα ανά την Ελλάδα. Ειδικότερα για την Αττική έχουν διατεθεί 114 άτομα, για τη Θεσσαλονίκη 28, για την υπόλοιπη Ελλάδα 76. Θα κινούνται σε περιπολίες με δίκυκλα ανά δύο, ενώ ο προσωποκεντρικός χαρακτήρας του θεσμού αυτού εφαρμόζεται με το να έχουν οι πολίτες
υπηρεσιακό τους τηλέφωνο, θα μπορούν δηλαδή να τους παίρνουν στο κινητό τους και να τους καλούν, ακόμα και να τους στέλνουν email στα γραφεία τους. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία και το ρεπορτάζ, Σοφία Παφλίδου. Παμφίλη. Τι ανακαλύψανε στο Αιγαίο οι ειδικοί επιστήμονες? Σε μία λοιπόν ερευνητική αποστολή κατεγράφησαν 27 διαφορετικές φάλαινες φυσιτήρες. Φάλαινες δηλαδή που ζουν σε πολύ μεγάλα βάθη και που δεν περίμενε κανείς να τις συναντήσει τόσο εύκολα, τουλάχιστον στο Αιγαίο και σε τέτοιο αριθμό. Στη γραμμή η κυρία Αναστασία Μίλιου είναι συντονίστρια της επιστημονικής έρευνας Αρχιπέλαγος. Καλημέρα σας. Καλησήμερα. Λοιπόν, πώς στο Αιγαίο φυσιτήρες και μάλιστα πολλές? Αυτό είναι γνωστό εδώ και χρόνια. Είναι καταγεγραμμένο από την αρχή Ελλάδα, από την Αριστοτέλη, και μέχρι σήμερα ευτυχώς υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί από το είδος αυτό. Αλλά είναι ένα είδος πολύ δύσκολο να μελετηθεί και να καταγραφεί, δεδομένου ότι ζει σε μεγάλα βάθη και χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια. Είναι στα ρήγματα του υπεδάφους μας που ζουν οι φάλαινες αυτές? Δεν σας άκουσα. Είναι τα σεισμικά ρήγματα που λέω και την, είναι τη διαβίωσή του. Τα μεγάλα θαλάσσια φαράγγια, στα οποία συνήθως τα βρίσκουμε και είναι αυτή η βιβλιογραφία ότι συναντώνται σε μεγάλα βάθη. Αλλά στην έρευνα αυτή που έκανε ο Αρχιπέλαγος, καταγράψαμε φυσιτήρες, ιδίως κοινωνικές ομάδες με φιλικές και μικρά, να είναι και σε σχετικά μικρά βάθη, δηλαδή 350-400 μέτρα. Επομένως, έχει και μια διαφορετικότητα το Αιγαίο όσο στις άλλες περιοχές που ζουν οι φυσιτήρες και έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής. Μάλιστα, τώρα κινδυνεύουν και όλα στα πελάγι μας. Κινδυνεύουν, ναι. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι. Είναι, παρόλο που έχει ανακηρυχθεί το Αιγαίο από τις σημαντικότερες περιοχές του Μεσογείου για τα θαλάσσια θηλαστικά, μάλλον η σημαντικότερη, επειδή δεν υπάρχει κάποιο μέτρο προστασίας, ο κίνδυνος είναι καθημερινός. Και κυρίως το ενδεχόμενο μεγάλη θαλάσσια ρήπανση που δεν έχουμε την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε ακόμα και βλέπουμε ανεξέλεγκτη κίνηση πετρελαιοφόρων σε βραχονιστήρες και απομονωμένες περιοχές, θέτει ένα κίνδυνο να εξαφανιστεί όλο αυτό το μοναδικό θαλάσσιο πλούτο. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Μίλιου, που ήσασταν κοντά μας και να δώσουμε εμείς και τα στοιχεία στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει και τη βλέπουμε ήδη. Είναι το μεγαλύτερο θηλαστικό στις ελληνικές θάλασσες, βεβαίως, οι φάλαινες φυσιτήρες, από τα μεγαλύτερα θηλαστικά στις θάλασσες του κόσμου. Παραμένει, μπορεί να μείνει και πάνω από μία ώρα στο βυθό της θάλασσας, αναδύεται για 10 λεπτά. Ιδιαίτερα εξελιγμένος ο εγκέφαλός τους, λένε οι ειδικοί. Βεβαίως, πρόσφατα καταλήξαν στο συμπέρασμα ότι το πιο έξυπνο ζώο μετά τον άνθρωπο είναι το δελφίνι. Για να πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Είναι η Εμμανουέλα η Αγκουράκη στην γραμμή μας για να δούμε τι καιρό κάνει καταρχάς στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα. Εμμανουέλα, έχουμε χιόνια και γύρω από την πόλη? Καλή σας ημέρα. Από το πρωί που επιδηλώνονται χιονοπτώσεις στα ορεινά αλλά και περιφερειακά της πόλης και συγκεκριμένα στο Χορτιάτι. Έχει δημιουργήσει και προβλήματα η χιονόπτωση? Η χιονόπτωση, να σας πω ότι δεν έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα, ωστόσο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Οι οδηγοί που κινούνται στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη Σερών, μάλιστα στο ύψος της περιοχής το Φούλα, όπως βρίσκεται και στο Δερβαίνι, είναι περιοχές που από το πρωί βρίσκονται και αλατιέρες στους δρόμους για προληπτικούς λόγους. Προβλήματα πριν από λίγο ενημερωθήκαμε από οδηγούς ότι υπάρχουν και στον επαρχιακό δρόμο Κορτιάκια Βεστοχωρίου, ο οποίος παραμένει ανοιχτός, αλλά δεν αποκλείεται από ώρα σε ώρα να κλείσει. Επίσης, προβλήματα αντιμετωπίζουν και τα απορριμματοφόρα, που δεν μπορούν να προσεγγίσουν το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην περιοχή της Ασσύρου. Θέλω να σας πω ότι οι χιονοπτώσεις εκδηλώνονται σχεδόν σε όλα τα ορεινά, σε όλες τις ορεινές περιοχές της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας, ενώ αντιολισθητικές ολισίες χρειάζονται οι οδηγοί που κινούνται στο ορεινό δίκτυο της Καστοριάς, της Φλόρινας αλλά και των Γρεβενών. Μάλιστα. Τώρα να δούμε τα υπόλοιπα θέματά μας. Ένας 15χρονος Έλληνας συνελήφθη για διακίνηση ηρωίνης. Ένας ανήλικος. Ναι, στο αστυνομικό δελτίο και τη σύλληψη 4 ατόμων. Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς αλλά και έναν Έλληνα, ηλικία μάλιστα του οποίου δεν ξεπερνά τα 15 έτη, οι οποίοι συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο την ώρα που διακινούσαν τη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκη ποσότητα ηρωίνης μέσα σε δύο σακούλες. Ενός κιλού και 83 γραμμαρίων. Να σας πω ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του τμήματος Καβάλας και τα 4 άτομα προσήχθησαν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Καβάλας. Και μαζέψαν και ένα ATM. Ναι, ένα ακόμα περιστατικό αφαίρεσης μηχανήματος αυτόματης αναλήψης χρημάτων, το οποίο βρισκόταν εξωτερικά του Δημαρχείου της Ασσύρου. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες κατάφεραν να αποκολλήσουν το μηχάνημα με τη βοήθεια φορτηγού αυτοκινήτου και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ άγνωστο είναι και το χρηματικό ποσό το οποίο περιείχε το μηχάνημα από πριν. Μανουέλα, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα. Να σας θυμίσουμε τώρα στο σημείο αυτό και τον τρόπο που επικοινωνούμε με το SMS. Στέλνετε το μήνυμά σας, αφού το γράψετε στο κινητό, γράψτε σίγμα τάφ, αφήστε ένα κενό, συμπληρώστε το μήνυμα και στείλτε το στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Πάμε στα σελίδα των εφημερίδων και ξεκινάμε με την Αυγή. Διαχειρός Μπαρόζο και Τρισέ είναι ο τίτλος με τον οποίο κυκλοφορεί σήμερα η Αθήνα, η Αυγή. Αύριο στην Αθήνα κλιμάκιο της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
πρωτοσέλιδο σε όλα τα φύλλα σήμερα. Διπλάσιος ο φόρος σε τσιγάρα και ποτά. Αυξάνονται αισθητά οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων. Πρώτο θέμα στο Βήμα. Η ΕΚ και πάλι τα κολέγια. Ένα δεύτερο θέμα στην ίδια εφημερίδα. Για να δούμε τώρα την Καθημερινή. Αύξηση φόρου 20% στα ποτά και στα τσιγάρα. Μείωση επιδομάτων δημοσίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυστηρή έλεγχη επιβατών από 14 χώρες. Και στη φωτογραφία είναι ο πρόεδρος της Νοτίου Αφρικής. Νυμφεύεται και φωτογραφία από το γλέντι, το γαμήλιο. Το παρακολουθήσαμε ήδη και εμείς στα πλάνα που δείξαμε στην εκπομπή. Βλέπουμε τον λόγο, την εφημερίδα Λόγος. Αυξήσει σοκ σε ποτά και τσιγάρα. Διπλάσια αύξηση στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης είναι ο κεντρικός της τίτλος. Και στη Νίκη πολεμούν τον εαυτό τους σε κατάσταση νευρικής κρίσης κυβέρνηση και Πασόκ. Πάμε στο επόμενο φίλο, στο ριζοσπάστη. Τσακίζουν το λαϊκό εισόδημα, κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, Νέα Δημοκρατία, Πλουτοκρατία. Λέμε το όμως για το λαό, το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης. Στον αδέσμευτο τύπο διαβάζουμε όλα στο φως για όλους, ναι σε όλες τις εξεταστικές, λέει οριστικά η Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι στον αποπροσανατολισμό του λαού. Πολιτήριο σε πάνω από 100.000 δημόσια κτίρια για την αντιμετώπιση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Και η Νέα Δημοκρατία καλεί την κυβέρνηση αντί για διαρροές, πείτε μας τα μέτρα για την οικονομία. Να δούμε τώρα την απογευματινή. Κολέγια με βαθμολόγηση ή αναγνώριση είναι το κεντρικό θέμα της απογευματινής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το Προεδρικό Διάταγμα για την Ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας. Στην Αυριανή διαβάζουμε έφοδο στους ΔΟΕ σε βιομηχανίες, φαρμάκο, νοσοκομεία και μεγαλογιατρούς. Στο φως το όργιο της μίζας σε φάρμακα και ιατρικά μηχανήματα. Και περάσαμε ήδη στη Βραδινή με τα ξεταστέι Βρυξελών. Δεν στείλαμε χθες το προσχέδιο του προγράμματος σταθερότητας. Στο Έθνος, σύνταξη στα 65 για τις γυναίκες, δημόσιο, αντίστροφη μέτρηση για εξίσωση ορίων ηλικίας. Και στην Ελεύθερη Ώρα, στην πρώτη σελίδα, η κυβέρνηση παραβιάζει το σύμφωνο μετανάστευσης, ο λαός προσφεύγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ηθαγή των αφρομεταναστών. Ελεύθερο, σαρωτικές αλλαγές σε υγεία, ασφάλιση στο στράτευμα, ένταξη των στρατιωτών, των στρατιωτικών νοσοκομείων στο ΕΣΥ. Και πάμε στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου. Φέρνουν πίσω τα φρουτάκια, ο ηλεκτρονικός τζόγος που κατέστρεψε χιλιάδες οικογένειες, σωσίβιο για το έλλειμμα. Την ελευθεροτυπία βλέπουμε τώρα. Οι εισαγγελείς ψάχνουν το κύκλωμα. Φάρμακα, παρεμβάσεις αρμοδίων μετά το δημοσίευμα της ελευθεροτυπίας. Έδιναν άδεια σε ρυπαντές του Ασοπού και με χτυπούσαν μαζί και οι 7 είναι δηλώσεις για τα όσα γίνανε στο αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης. Στην Εστία τώρα, τηλεοπτική φορολαγνία, το καθημερινό θέμα στα δελτία ειδήσεων. Και στα νέα, τρίμηνο αλαλούμ για αποδείξεις ταμιακές, θολό τοπίο για τους φορολογούμενους, έντονες αντιδράσεις από βενζινάδικα, ταξί και λαϊκές. Πάμε στην εφημερίδα Χώρα. Έρχεται τσουνάμι με φόρους, αυξήσεις 20% σε ποτά, τσιγάρα και σφιχτή, εισοδηματική πολιτική το νέο χρόνο. Στο κυνήγι των φορολογούμενων ισχύουν όλες για την εφορία εκτός από τις 10. Και στην Εσπρέσο, για να κλείσουμε με την εφημερίδα αυτή, έρευνα μέχρι τέλους στα χέρια της Υπουργού Υγείας, ο Φάκελος Κακαουνάκης. Σας θυμίζουμε ότι παρήγγειλε διενέργεια επίγουσας, κατεπίγουσας ΕΔΕ, προκαταρκτικής εξέτασης, η κυρία Ξενογιαννακοπούλου για τον θάνατο του Νίκου Κακαουνάκη. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τη Χρύσα την Ταβουλάρη, τη συνάδελφο, η οποία βρίσκεται στο στούντιό μας στη Μουρούζη. Καλή χρονιά να σου ευχηθώ και χρόνια πολλά. Καλή σας μέρα, Χρύσα. Χρόνια πολλά σε όλους. Περιμέναμε χθες να κατατεθεί στις Βρυξέλλες το σχέδιο σταθερότητας, αλλά τι συνέβη, το πρόγραμμα σταθερότητας, τι συνέβη. Δεν ήταν να καταθέσουμε χθες για να πούμε τα πράγματα ως έχουν. Χθες υποτίθεται ότι η κυβέρνηση είχε ειδοποιήσει, δεν ήταν επίσημο, τις Βρυξέλλες, ότι θα καταθέσει ένα προσχέδιο του προσχεδίου, ώστε να υπάρχει μια βάση συζήτησης με δεδομένο ότι αύριο αρχίζει ουσιαστικά η διαβούλευση. Μετά από μάλλον όρημη σκέψη, η κυβέρνηση αποφάσισε να στείλει αυτό το πρόχειρο, ας πούμε, κείμενο σχεδίου. Πρώτον, για να μην διαρρεύσει και δεύτερον, για να μην έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις, τις αρνητικές αντιδράσεις φοβόμαστε από τις Βρυξέλλες και για να μην αρχίσουν από τώρα οι αγορές να μας τριμώγνουν. Μάλιστα. Τώρα αύριο περιμένουμε και το κλιμάκιο και από την Ευρωπαϊκή και από την Κομισιόν, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Ελλάδα, οπότε θα το δουν... Αρχίζουν τα δύσκολα. Ήδη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει μια σύσκεψη, μια πολύ σοβαρή σύσκεψη, καθώς ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Παπακοσταντίνου, την κυρία Κατσέλη, τον κύριο Πάγκαλο και άλλους υπουργούς ουσιαστικά θα καθορίσουν τη γραμμή που θα ακολουθήσουν σε αυτές τις διαβουλεύσεις με την Κομισιόν, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όλων αυτών των οργανισμών αντιπρόσωποι έρχονται αύριο στην Αθήνα, θα συντάξουν ουσιαστικά μαζί με την κυβέρνηση
Το σχέδιο σταθερότητας δηλαδή, θα συνδιαμορφώσουν. Με τι περιθώριο ελαστικότητας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να σας θυμίσω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη μικρή δεξίωση που έκανε την πρωτοχρονιά είπε θα μας πούν, θα τους πούμε, θα μας πούνε. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει ένα πολύ μεγάλο, πολύ άγριο να το πω ρεαλιστικά παζάρι. Mm-hmm. Η κυβέρνηση βεβαίως θα προσπαθήσει να ισορροπήσει και τον κοινωνικό χαρακτήρα των μέτρων που θα ληφθούν. Από την άλλη πλευρά, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και βεβαίως η Κομισιόν θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν τα αυστηρότερα δυνατά μέτρα ώστε η Ελλάδα να βγει από την κρίση, να μειώσει το έλλειμμά της, για να το πούμε πιο σωστά, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η κυβέρνηση θα προσπαθήσει ακριβώς να ισορροπήσει σε αυτό το σημείο. Να πάρει μεγαλύτερο περιθώριο χρόνου μείωσης του ελλείμματος, επομένως και τα μέτρα να κατανεμηθούν χρονικά, η βαρύτητα των μέτρων, τη ρότητα των μέτρων να κατανεμηθεί χρονικά ώστε να μην βαρύνει τόσο πολύ τον Έλληνα πολίτη. Μάλιστα. Αυτό είναι και το μεγάλο παζάρι που θα γίνει. Τώρα πάμε και στη Νέα Δημοκρατία να δούμε τι εξελίξεις έχουμε εκεί. Έχουμε μία στροφή στα θέματα της εξεταστικής, της συγκρότησης μάλλον εξεταστικών επιτροπών. Λέει ναι ακόμη και στην εξεταστική για το Βατοπέδι. Ναι. Βεβαίως με δεδομένο ότι αύριο εδώ έχουμε όλη τη διεθνή κοινότητα για να συντάξουμε το πρόγραμμα σταθερότητας. Αυτά είναι πλέον ίσονος σημασίας. Και θα πρέπει να το πούμε. Τώρα, αν η Νέα Δημοκρατία πει ναι ή όχι στο Βατοπέδι, ή αν το Πασόκ θα πιέσει λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο, μάλλον μικρή σημασία έχουν. Τέλος πάντων, όπως και να έχουν τα πράγματα, και η Νέα Δημοκρατία σκέφτηκε ωριμότερα. Και από ό,τι φαίνεται, θα συμφωνήσει στο να τεθεί και το Βατοπέδι και πάλι επιτάπητος. Και μάλιστα κάποιες πληροφορίες. Χωρίς αστερίσκους, γιατί. Ο αστερίσκος ήταν το θέμα. Η Νέα Δημοκρατία είχε βάλει έναν αστερίσκο στο Βατοπέδι, λέγοντας ότι πρόσφατα έγινε. Φέρτε καινούργια στοιχεία και θα τα δούμε. Αν δεν υπάρχουν καινούργια στοιχεία, γιατί να προχωρήσουμε σε μια ακόμα εξεταστική επιτροπή. Φαίνεται όμως ότι υπήρχαν και εκ των έσω πιέσεις. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία συνειδητοποίησε ότι και οι δικοί της οπαδοί θέλουν να ξεκαθαριστούν βαθύτερα αυτές οι υποθέσεις. Δημιουργήθηκε και ο σχετικός θόρυβος ότι η Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως δεν θέλει να βάλει επιτάπητο στο Βατοπέδι. Δημιουργήθηκε μια ολόκληρη συζήτηση μέσα στη Νέα Δημοκρατία για το αν πιέζουν οι καραμαλικοί ή πόσο πιέζουν οι καραμαλικοί εντός εκτός εισαγωγικών. Ναι, να συζητηθεί το Βατοπέδι. Κάποιες πληροφορίες ήθελαν παλιούς στενούς συνεργάτες του Κώστα Καραμαλή να μην θέλουν να τεθεί και πάλι το Βατοπέδι επιτάπητος. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Μαράς πήρε το πράσινο φως και από τον ίδιο τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος του είπε ότι δεν έχει καμία αντίρρηση το Βατοπέδι να ανοίξει ξανά και να συζητηθεί και να διερευνηθεί από την Επιτροπή της Βουλής. Λοιπόν, Χρήστα Ταβουλάρη, σε ευχαριστούμε που ήσουν κοντά μας για το σχόλιο σου. Να είσαι καλά. Καλή σας μέρα. Θα τα ξαναπούμε και εμείς, αλλάζοντας θέμα και παράθυρο, να πάω να καλωσορίσω τον Θάνο, τον Τζίρο και τον κύριο Γιαννουλέλη που είναι εδώ κοντά μας. Καλημέρα σας, κύριε Γιαννουλέλη. Καλημέρα. Λοιπόν, είναι σύμβουλος διαχείρισης ακινήτων ο κύριος Γιαννουλέλης, για να δούμε τι γίνεται με τα κίνητα τώρα και σε ένα θέμα δηλαδή που δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο και που δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει και με αύξηση αντικειμενικών αξιών, αλλά και με τη φορολόγηση των ακινήτων, πώς έχουν τα πράγματα. Εξαιρετικά θολό. Όχι απλώς δεν έχει ξεκαθαρίσει. Πιθολότερο δεν το θυμόμουν ποτέ. Τι αντίκτυπο έχει αυτό στην αγορά? Προφανώς έχει, πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Ο κόσμος πιστεύει ότι κάτι πολύ σημαντικό θα συμβεί στα κίνητα, φορολογία τους, και φυσικά κρατάει επιφυλακτικότητα. Δεν λαμβάνει αποφάσεις δηλαδή, κύριε Γιαννουλέλη. 100%. Γιατί ακόμα και κάποιες αποφάσεις που θα μπορούσε να πάρει, π.χ. με την αύξηση των αντικειμενικών να προφτάσει ο φόρος, μετά αυτό το μέτρο εκτονώνεται αυτή η πίεση με το να λένε ότι θα πέσουν οι συντελεστές του φόρου μεταβίβασης. Οπότε ο κόσμος λέει καλύτερα να περιμένω. Εσείς με ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα συμφωνούσατε? Δηλαδή, έχει επίπτωση τελικά για τον υποψήφιο αγοραστή, αν αυξηθεί η αντικειμενική αξία και την ίδια στιγμή πέσει ο συντελεστής? Εγώ θα συμφωνούσα, είναι αίτημα και δικό μου πολλά χρόνια τώρα και πολλά κάνετε και πολύ καλά κάνετε και με διακόψατε. 9 και 11% είναι σήμερα, έτσι. Έτσι ακριβώς. Εγώ θα ήμουν της άποψης, ανάλογα με την τιμή ζώνης, να έχουμε και συντελεστή φόρου μεταβίβασης. Όχι βέβαια πολλά κλιμάκια, αλλά εν πάση περιπτώσει θα υπάρχει μια δικαιοσύνη εκεί. Δηλαδή, στις πολύ ακριβές περιοχές, ας είναι υψηλότερος ο συντελεστής φόρου μεταβίβασης. Στις λαϊκές περιοχές ας είναι αρκετά
Βέβαια, εάν πάμε για εξίσωση αντικειμενικών με πραγματικών τιμών, θα είναι ένα εξαιρετικά εξυγιαντικό μέτρο, αλλά θα προκαλέσει και επανάσταση πραγματικά σε όλη την αγορά μεσοπρόθεσμα. Χρειάζεται να διορθωθούν τιμές, κύριε Γιαννουλέλη, πριν μας πείτε τι είδους επανάσταση ήταν αυτή. Χρειάζεται να διορθωθούν. Προφανώς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αναντιστοιχεία υπάρχει μεταξύ αντικειμενικών και εμπορικών. Υπάρχουν περιοχές που αντικειμενικές είναι στο 1 τρίτο των πραγματικών. Όμως υπάρχουν και περιοχές όπου οι αντικειμενικές είναι διπλάσιες από τις πραγματικές, ειδικά στα επαγγελματικά ακίνητα. Και η επανάσταση που προβλέπετε, που εκτιμάτε ότι θα φέρει, δηλαδή, τι μπορεί να συμβεί? Να σας πω, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαν πλέον στο κύκλωμα της οικοδομής να μπουν μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, τράπεζες και άλλοι φορείς, εκτός από τις γνωστές μικρομεσαίες κατασκευαστικές επιχειρήσεις που κατασκευάζουν μέχρι σήμερα τις κατοικίες. Γιατί αυτό το φορολογικό αλαλούμ και η διαφορά μεταξύ αντικειμενικής και πραγματικής συγκρατεί μεγάλες επιχειρήσεις. Κύριε Γιαννουλέλη, να δούμε λίγο τι συμβαίνει σήμερα για κάποιον που ενδιαφέρεται να αγοράσει, που έχει καταφέρει να εξασφαλίσει και το δάνειό του ή έχει ρευστό, γιατί και οι τράπεζες έχουν κλείσει λίγο το. Πολύ, όχι λίγο. Ναι, πολύ είναι, η αλήθεια είναι αυτή. Γεγονός αυτό. Για κάποιον λοιπόν που ενδιαφέρεται να αγοράσει, θα βρει χαμηλές τιμές? Το τοπίο έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή έχει ρίξει τις τιμές πιο κάτω? Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα βρει αμέσως, δηλαδή μόλις πάω παραπέρα και δω ένα διαμέρισμα για πούλημα, ότι θα είναι και χαμηλή η τιμή του. Παρ' όλα αυτά όμως, άμα ψάξεις, θα βρεις πολλά ακίνητα σε πολύ χαμηλότερες τιμές από ό,τι ήταν πέρυσι πρόπερσι. Έχετε και ένα ποσοστό να μας πείτε, πόσο έχουν υποχωρήσει οι τιμές? Οι τιμές αρχικά υποχωρούν περίπου 5 με 10%, αλλά αν επιμείνει κανείς μπορεί να φτάσει ακόμα και 20%, ακόμα και περισσότερο. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Τον Μάρτιο, καλώς με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Θα ξέρουμε αν θα αυξηθούν και πόσο οι αντικειμενικές αξίες, θα ξέρουμε ποιες αλλαγές θα υπάρχουν στους φόρους, θα ξέρουμε τι θα είναι έκπτωση των τόκων στα στεγαστικά δάνεια. Από αυτό το σημείο, το χρονικό σημείο και μετά, θα αρχίσουν να ανεβαίνουν οι τιμές? Όχι. Κατά τη γνώμη μου, το επόμενο εξάμηνο θα έχουμε την μεγαλύτερη κρίση που γνωρίσαμε ως τώρα στα ακίνητα, δηλαδή τα χειρότερα έρχονται. Μετά τον Ιούνιο-Ιούλιο, όταν θα αρχίζουμε πλέον να τα μέτρα αυτά να τα συνηθίζουμε, τότε σε αυτή την περίπτωση θα αρχίσει σιγά σιγά να αλλάζει ψυχολογικά το κλίμα, και όχι ότι δεν θα είμαστε σε περίοδο κρίσης, θα είμαστε, αλλά σε καλύτερο κλίμα από ότι θα είμαστε το πρώτο εξάμεινο. Άρα, αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που λέτε, περιμένουμε, δεν αγοράζουμε τώρα, εκτός και αν βρούμε το θησαυρό μπροστά μας. Που όμως μπορείς να τον βρεις από τώρα. Αυτό προσπαθώ εδώ. Αυτή την αγορά μην την αγνοείτε. Και οι τράπεζες θα αρχίσουν να δίνουν δάνεια, και αν ναι, από πότε? Περισσότερα δάνεια. Ναι. Δεν είμαι ειδικός σε αυτό το θέμα, αλλά οι συγκλίνουσες αναλύσεις λένε ότι το πρώτο εξάμηνο του 10 τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Μάλιστα, κύριε Γιαννουλέλη, με αυτή τη δυσίωνη πρόβλεψη θα κλείσουμε. Θα σας ευχαριστήσω πολύ, και εγώ με το θάνατο φύγουμε για να πάμε σε άλλο θέμα οικονομικό που αφορά στην τσέπη μας επίσης. Θα συναντήσουμε στο στούντιό μας τη Μουρούλ, την κυρία Καλαποθαράκου, την αντιπρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ. Καλημέρα, κυρία Καλαποθαράκου. Καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Να δούμε λίγο μαζί τι εκπτώσεις έχουν στα σούπερ μάρκετ ανάλογα με τις παραγγελίες που κάνουν. Όσο πιο μεγάλη μια παραγγελία λοιπόν, τόσο καλύτερες τιμές εξασφαλίζουν τα σούπερ μάρκετ. Τι περνούν σε εμάς την έκπτωση αυτή, κυρία Καλαποθαράκου? Δυστυχώς όχι. Αυτό διαπιστώνουμε οι τελικοί καταναλωτές, οι οποίοι πληρώνουν αρκετά ακριβά τα προϊόντα της διατροφής, ποτά, τρόφιμα κλπ, διότι πραγματικά δεν περνούν αυτές οι τιμές στον τελικό καταναλωτή. Το υποφελούνται τα σούπερ μάρκετ. Δώστε μας λίγο ένα μέγεθος, κυρία Καλαποθαράκου. Με απλά λόγια, πείτε μας τι κερδίζουν οι ιδιοκτήτες και τι θα έπρεπε να κερδίζουμε εμείς και δεν συμβαίνει. Δεν μπορώ να αποτάξει μεγέθους, διότι δεν γνωρίζουμε και τις σημαντικές εκπτώσεις που πετυχαίνουν ανάλογα με τον τζίρο τους και με την κατανάλωση. Αλλά θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι 15 με 20% κάτω από αυτές που πληρώνουμε σήμερα. Υπάρχει τρόπος να καταφέρουμε να πετύχουμε την έκπτωση αυτή που περιγράφεται? Υπάρχει τρόπος να... Από μόνοι μας όχι, προφανώς. Από μόνοι μας όχι, ακριβώς. Με τη βοήθεια των καταναλωτικών οργανώσεων, βεβαίως. Με την ενεργοποίηση των εποπτικών μηχανισμών της πολιτείας, αυτό θα έλεγα. Θα πρέπει να κινητοποιηθεί και πραγματικά να υπάρξουν τέτοιοι έλεγχοι, ώστε αυτά τα φαινόμενα να μην υφίστανται. Προφανώς εσείς δεν έχετε πρόσβαση στα τιμολόγια τα οποία πρέπει να υπάρχει πρόσβαση για να ξέρουμε τι γίνεται, έτσι δεν είναι? Όχι βέβαια, και εμείς το ζητούμε, πρέπει να υπάρξει διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών, των τιμολογίων, από τον παραγωγό έως τον καταναλωτή. Αλλά εμείς ως οργανώσεις καταναλωτών δεν έχουμε τέτοια πρόσβαση και τέτοια δυνατότητα. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά στην κίνηση γενικότερα στην αγορά, οι καταναλωτές εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι το διάστημα αυτό ή έχουν φτάσει στα αυτιά σας καταγγελίες και τι πια φύσεως? Θα έλεγα ιδιαίτερες καταγγελίες δεν έχουν φτάσει. Βέβαια, οι τιμές
Και εμείς, παρότι γίνονται κάποιες μικρές εκπτώσεις και τα λοιπά, εξακολουθούν να είναι υψηλές. Περιμένουν τις εκπτώσεις με τα λίγα χρήματα που τους έχουν απομείνει, αν τους έχουν απομείνει. Είναι αρκετά συγκρατημένοι δηλαδή οι καταναλωτές και εν όψη και των εκπτώσεων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προγραμματισμένοι ώστε να μην πέσουν σε διάφορες παγίδες και ψωνίσουν ή αγοράσουν άλλα προϊόντα από αυτά που έχουν πραγματική ανάγκη. Κυρία Καλαποθαράκο, να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Χθες ήμουνα σε μια τράπεζα, διαμαρτυρόταν ένας πελάτης μπροστά στον Κισέ ότι του ζητήσαν να πληρώσει προμήθεια για να πληρώσει το ενίκιο του, να καταθέσει λεφτά σε ένα λογαριασμό. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία, πότε θα περάσει αυτός ο νόμος, γιατί οι τράπεζες δεν έχουν συμμορφωθεί και αυτό είναι προφανές πλέον. Η ΕΚΠΙΖΟ εχθές πραγματοποίησε έρευνα για το θέμα αυτό, διότι πραγματικά κατακλείζεται από καταγγελίες. Έτσι λοιπόν, σε 16 τράπεζες που έγινε επιτόπιος έλεγχος, διαπιστώθηκε ότι οι 10 έχουν συμμορφωθεί και δεν το εισπράττουν και οι 6 δεν έχουν συμμορφωθεί. Κατατέθηκε η έρευνά μας χθες στο Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας και περιμένουμε την παρέμβασή του, την άμεση παρέμβαση, ώστε να πάψουν να το εισπράττουν και οι υπόλοιπες τράπεζες. Και οι υπόλοιπες 6 τράπεζες. Θεωρώ ότι είναι θέμα ημερών για να συμμορφωθούν όλες οι τράπεζες σε αυτό ειδικά το σημείο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Καλαποθαράκου. Καλημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, με το θάνατο Τζίρο, εμείς θα φύγουμε από τα παράθυρα και θα ξαναγυρίσουμε στο τραπέζι της εκπομπής για να δούμε το θέμα των αποδείξεων και γενικότερα τα φορολογικά μας με τη βοήθεια του φοροτεχνικού του κυρίου Παναγιώτη Παντελή. Να σας ζητήσω να στέλνετε και δικές σας ερωτήσεις, ό,τι απορίες έχετε σχετικά με τις αποδείξεις στο σίγμα ταφ και ενώ το μήνυμά σας, την ερώτησή σας, το 54160 η αποστολή με χρέωση απλού μηνύματος. Ήδη μας ρωτάνε αν περνούν και οι διελεύσεις από την Αττική Οδό. Από τα διόδια βλέπω τώρα ένα μήνυμα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Παντέλη, και χρόνια σας πολλά. Οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει είναι ότι περνούν όλες οι αποδείξεις εκτός 10 και εκτός αυτών που αποτελούν μη καταναλωτικά αγαθά, δηλαδή τεκμήρια. Κάρτες. Άρα πάμε στις κάρτες, να δούμε τι συλλέγουμε τώρα. Τι μαζεύαμε δηλαδή πριν από το τέλος του. Όσο μπορούμε του να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Οι αποδείξεις. Και κρατήστε και σημειώσεις όσοι μας παρακολουθείτε από το σπίτι. Δεν έρχονται για πρώτη φορά στη ζωή μας. Τις μαζεύαμε και πέρσι και πρόπερσι και εδώ που τα λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κύριε Παντελή. Απλώς με την πάδο των ετών άλλαζε και το σύστημα. Θα αλλάξει πάλι. Ακριβώς. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μαζεύαμε μέχρι σήμερα. Τι δεν μαζεύαμε και θα κληθούμε να το μαζέψουμε και από εκεί και πέρα τι δεν θα χρειάζεται ή μάλλον τι δεν θα αναγνωρίζεται. Ποιες αποδείξεις μαζεύαμε μέχρι 31/12/2009 και μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε κάποια έκπτωση ανάλογα με το φορολογητέο μας εισόδημα. Ήταν οι δεξιώσεις γάμων και βαφτίσεων, οι αποδείξεις στα κέντρα διασκέδασης, κοσμικές ταβέρνες, καμπαρέ, night club, what, κέντρα, ελέγχη, μέσα υπουργική απόφαση, όλα τα νυχτερινά κέντρα. Εστιατόρια, ταβέρνες, πιτσαρίες, ψητοπολία κλπ. Οι δαπάνες σε μεσίτες για να αγοράσουμε να νοικιάσουμε ένα σπίτι. Οδεία, σχολές χορού, ρυθμικής και μπαλέτου, σχολές πολεμικών τεχνών, πάλης κλπ. Τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών φυσικά και αναγνωρίζονται απλώς ανήκουν σε άλλη κατηγορία και μαζεύουν μεγαλύτερη έκπτωση. Γυμναστήρια, κολυμβητήρια, Ινστιτούτα Δυνατίσματος και Αισθητικής, κομμωτήρια, διαιτολόγοι, διατροφολόγοι, ομοιοπαθητικοί, λογοθεραπευτές και μασέρ. Η επισκευή και συντήρηση των συσκευών κλιματισμού, οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι, οι ελαιοχρωματιστές και οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την επισκευή και συντήρηση οικοδομών. Προσοχή, όχι με την ανέγερση οικοδομών, μιλάμε για τελείως διαφορετικό πράγμα. Πάμε να δούμε ποιες αποδείξεις μέχρι την 31/12 δεν αναγνωρίζονταν, αλλά με βάση τα όσα μας είπε και χθες ο Υπουργός Οικονομικών. Θα προσθεθούν. Έχουμε λοιπόν τις αποδείξεις των σούπερ μάρκετ, οι οποίες από ό,τι φαίνεται, εδώ βλέπουμε και την κάρτα μας, θα πρέπει να τις μαζεύουμε, να τις κρατάμε. Τα εστιατόρια ταχείας εξυπηρέτησης, τα οποία μέχρι τώρα δεν αναγνωρίζονταν. Τα εστιατόρια σε ξενοδοχεία και πλοία, ζαχαροπλαστεία, καφετέρειες, υπεδότοποι, τα θέατρα και οι κινηματογράφοι, οι αποδείξεις φαρμάκων, είδη ένδυσης και υπόδυσης. Προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις, αλλά αυτές είναι οι πληροφορίες που διαθέτουμε. Ποιες αποδείξεις δεν θα αναγνωρίζονται? Είναι οι λογαριασμοί των 10. Είναι οτιδήποτε κάνει με τεκμήριο, δηλαδή οι αγορές στον Διοταχή, η ανέγερση των ακινήτων, οι αγορές των σκαφών αναψυχής και οι αγορές των καταναλωτικών αγαθών μεγάλης αξίας. Αυτά είναι τεκμήρια, κύριε Παντελή, και ως εκ τούτου δεν θα μπορούμε να τις βάζουμε μέσα στον κουμπαρά μας. Ακριβώς. Αυτές τις αποδείξεις δεν θα μπορούμε να τις συμπεριλάβουμε μέσα. Όλες οι υπόλοιπες αποδείξεις συμπεριλαμβάνονται. Και όταν να πω λέμε εγώ για λογαριασμό. Μια απορία τώρα. Ναι. Ο ΤΕ είναι 10. Ουσιαστικά, όταν αναφέρεται η κυβέρνηση σε 10, αναφέρεται, αυτό ήθελα να πω, ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΙΔΑΠ. Η ιδιωτική τηλεπικοινωνία και η εταιρεία είναι 10. Αυτή δεν είναι 10, άρα συμπεριλαμβάνεται, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται. Η ιδιωτική τηλεφωνία. Τηλεφωνία θα πρέπει να συμπεριληφθεί μέσα. Μάλιστα. Αυτό μπαίνει και στη λογική αυτό που ανακοίνωσε ήδη ο Υπουργός, ότι θα υπάρχει ένα αφορολόγητο. Άρα, ουσιαστικά, το αφορολόγητο αυτό θα έρχεται να καλύψει τα έξοδα αυτών των δαπανών. Και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί τελικά το. Βέβαια, αυτά τώρα θα περιμένουμε να εξειδικευτούν κιόλας το τι θα είναι μέσα και το τι δεν θα είναι. Φαντάζομαι θα
μας μετά την ψήφιση του νόμου μια εξαντλητική εγκύκλιο με οδηγίες, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, θα πρέπει να ψηφιστεί ο νόμος, ο οποίος ουσιαστικά θα κατατεθεί στη Βουλή από ό,τι έχει ακουστεί προς τα αρχές μέσα Μαρτίου, και εκεί πέρα θα έχουμε την πλήρη λίστα. Λοιπόν, τώρα κύριε Παντελή, αυτές τις αποδείξεις δεν θα τις στέλνουμε στην εφορία, έτσι μας έχουν πει τουλάχιστον. Θα συντάσσουμε μία λίστα και θα γράφουμε μέσα τι? Την ημερομηνία, το ποσό της συναλλαγής, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του επιχειρηματία ή, εν πάση περιπτώσει, του εμπόρου. Της επιχείρησης η οποία μας έχει εκδώσει την απόδειξη. Έτσι. Και τον αριθμό της απόδειξης. Και τον αριθμό της απόδειξης. Και άμα κάνουμε τυπογραφικό λάθος εκεί, τι θα γίνει? Αυτό είναι μια καλή συζήτηση την οποία μου κάνετε. Δυστυχώς θα υπάρχουν λάθη, και κυρία θα υπάρχουν λάθη σε κόσμο ο οποίος είναι ηλικιωμένος και ο οποίος δεν έχει αξιωθεί με όλη αυτή την κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι εδώ ίσως θα ήταν καλό το Υπουργείο Οικονομικών να συνεργαστεί με επαγγελματίες αγοράς, ώστε να μπορέσουν να λύσουν αυτό το πρόβλημα, χωρίς βέβαια επιμπάρνηση όλων των κύριε Παντελή, περιμένουμε να κλείσει. Τώρα τι ακριβώς εννοείται, θα το καταφυλοκυρδώς? Όχι, δεν εννοώ αυτό. Αν θέλετε να σας απαντήσω, θα μπορούσε όμως να έχει μία έξτρα έκπτωση φόρου όσον αφορά αυτούς οι οποίοι ετοιμάζουν αυτές τις αμοιβές των λογιστών. Να μην το πληρώνει ο πολίτης. Τις αμοιβές των λογιστών που θα χρησιμοποιήσουμε, εννοείται. Αυτό ακριβώς λέω. Τώρα μιλάμε για 5,5 εκατομμύρια Έλληνες, 100 αποδείξεις να κόβει ο καθένας, είναι ένα. Μιλάμε για κάποια δισεκατομμύρια αποδείξεων τα οποία εκδίδονται σε όλη την Ελλάδα όλο το χρόνο. Δεν μιλάμε για μία υπόθεση η οποία είναι 10-20 αποδείξεις ή στις λογικές που είχαμε προηγούμενα, δηλαδή. Πόσα νυχτερινά κέντρα είχαμε αποδείξεις, αυτές που αναφέρατε μέχρι 31/12/2009, ή πόσες φορές κάναμε βαφτίσια, ή πόσες φορές κάναμε δεξιώσεις. Εδώ μιλάμε ουσιαστικά για τα πάντα. Μάλιστα. Λοιπόν, ερωτήσεις από, τα μηνύματα που έρχονται από τηλεθεατές. Όσοι αγοράζουν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, ποια απόδειξη κρατούν? Ουσιαστικά υπάρχει κατά την αποστολή, δελτίο αποστολής και απόδειξη λιανικής πώλησης για την ηλεκτρονική πώληση. Δεν αλλάζει σε κάτι. Εκτυπώνουνε δηλαδή. Ασφαλώς, όταν θα μου έρθει, εγώ αγόρασα ένα κομπιούτερ και θα μου έρθει στο σπίτι, θα έχει το δελτίο αποστολής που θα μου συνοδεύει και την απόδειξη λιανικής πώλησης με τα χρήματα τα οποία έχω πληρώσει. Οι αποδείξεις των κοινοχρήστων. Οι αποδείξεις των κοινοχρήστων ήδη για τις επισκευές υπάρχει και σήμερα με το μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Αυτά που αναφέρατε, ελαιοχρωματιστές, υδραυλικοί κτλ. Εκεί εκδίδει μία απόδειξη η εταιρεία διαχείρισης ή ο διαχειριστής πολυκατοικίας. Βγάζει ανάλογα με τα χιλιοστά τα ποσοστά του καθενός και επισυνάπτει και φωτοτυπίες των τιμολογίων. Μόνο για επισκευή και συντήρηση. Έτσι, άμα πάω να χτίσω ένα σπίτι, δεν θα πάω να πω ότι έδωσα 30.000 ευρώ για τα μετά. Επισκευή και συντήρηση, μιλάμε για ήδη σπίτια τα οποία υπάρχουν. Και αν θέλετε να το προχωρήσουμε, σε αυτά ο ΦΠΑ δεν είναι 19%, γιατί ακούγεται τελευταία πολύ ότι θα μου βάλουν συν 20% ή συν 19% επάνω. Είναι 9% η επισκευή. Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα κρατούν τα τιμολόγια που κάναν μέχρι και σήμερα, που κρατούσαν μέχρι και σήμερα, ή αποδείξεις? Θα κρατούν τα τιμολόγια, γιατί η φορολογική τους έκπτωση θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Δεν Μιλάμε για τη λιανική πώληση μονάχα. Έτσι. Δηλαδή, οι συναλλαγές τιμολογίων που υπήρχαν μέχρι σήμερα θα υπάρχουν ανάμεσα σε επιχειρήσεις. Λοιπόν, επαναλάβουμε και ερωτήσεις που έρχονται. Το έχουμε ήδη πει, αλλά είναι κάποιοι που εξακολουθούν να ρωτούν. Ο ΤΕ θεωρείται δέκο. Οι ιδιωτικές εταιρείες τηλεφωνίας όμως. Θεωρούνται... Όχι, δεν θεωρούνται. Δεν μπορούν να θεωρηθούν δέκο. Δεν θεωρούνται δέκο, άρα οι αποδείξεις. Τώρα με το γράμμα του νόμου, ούτε ότι θεωρείται δέκο. Κανονικά θα πάμε, αλλά εταιρεία, ουσιαστικά έχει ιδιωτικοποιηθεί. Υπάρχει βέβαια μέρος το οποίο υπάρχει στο δημόσιο, στην ίδια λογική και με τα... Και με τα βενζινάδικα τι κάνουμε? Εγώ προσπαθώ να προλάβω τη ροή των ερωτήσεων. Με τα βενζινάδικα, εκείνο που πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να μπουν αποδείξεις. Υπάρχει μια κατηγορία σήμερα για τον τομέα της βενζίνης, για τον κλάδο της βενζίνης, που δεν έχει αποδείξεις λιανικής πώλησης, όπως δεν έχουν τα ταξί, στα οποία είπε ο Υπουργός ότι θα μπουν παντού. Μάλιστα. Τα μιακές όπου είναι δυνατόν, είπε. Όπου είναι δυνατόν. Και στο μεταξύ τα μαζεύουμε σε ένα κουτί, τις αποδείξεις τις μαζεύουμε σε ένα κουτί, τις περνάμε σε τετράδιο, τις κρατούμε. Ανάλογα με το πόσο επιμιλήσουν ο καθένας. Του τι θα κάνει. Κάποιος βάζει ένα κουτί πραγματικά, αν θέλει να είναι, και μέσα της κρατάει. Τώρα, στον επόμενο μήνα, ουσιαστικά θα έχουμε μια σαφή εικόνα του πώς θα πρέπει να κινηθεί. Κύριε Παντελή, μια τελευταία ερώτηση. Χθες ελέγχθη ότι ο ειδικός φόρος στα τσιγάρα και στα ποτά δεν θα αυξηθεί 10% όπως γνωρίζαμε, αλλά πολύ περισσότερο, ενδεχομένως και 20%. Πείτε μας για τα τσιγάρα που είναι λίγο πιο εύκολο να προσεγγίσουμε την τιμή, ποια θα είναι η επιβάρυνση. Τιμή, ουσιαστικά, αν μιλάμε ότι το 10% ήταν 20 λεπτά, το 20% και παραπάνω θα είναι 40-50 λεπτά. Όσον αφορά το θέμα των τσιγάρων. Όσο μπορείτε πιο σύντομα, κύριε Παντελή, για να κλείσουμε, για αγορά πετρελαίου, απόδειξη. Ασφαλώς. Κρατάμε και περνάει. Το ενίκιο κατοικίας. Το ενίκιο κατοικίας είναι μια ξεχωριστή δαπάνη, η οποία έχει ιδιαίτερη μετακύριση στη δήλωση. Άρα αυτό θα πάει στις άλλες δαπάνες και όχι στις καταναλωτικές. Και με όλες αυτές τις αποδείξεις που σβήνονται, τις θερμικές δηλαδή. Ουσιαστικά, αν τις κρατάμε και τις γράφουμε σε μια κατάσταση και μπορεί να κάνει διασταυρώσεις, δεν θα υπάρχει και πρόβλημα. Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Διότι δώσαμε αρκετές απαντήσεις στις ερωτήσεις σας. Ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα από εμάς στο σημείο αυτό. Και ερχόμαστε κοντά σας και πάλι σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα. Αυτή την Τρίτη στο ΠΡΕΣ. Πέρασε ο κίνδυνος από τον ιό της γρίπης ή απειλή θα επιστρέψει με το τέλος της απρόσμενης καλοκαιρίας? Ποιες είναι οι πρώτες αποφάσεις της κυβέρνησης για το νέο έτος και υπό ποιες προϋποθέσεις θα προσφέρει τη συνένεση της Νέα Δημοκρατία? Τι προβλέπει το σχέδιο σταθερότητας για την έξοδο από την οικονομική κρίση και τι αντιπροτείνουν οι Βρυξέλλες? Καλεσμένοι του Κωνσταντίνου Ζούλα, η Υπουργός Υγείας Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Μαρκόπουλος. Αυτή την Τρίτη στις 11 το βράδυ. Αυτός είναι ο Μάζ. Αυτή η παρέα του. Μαζί θα μάθετε English, Français, Espagnol, Deutsch, Italiano. Μία μοναδική οπτικοακουστική μέθοδος εκμάθησης ξένων γλωσσών που αποτελείται από 30 βιβλία και δώρο 15 DVD και 15 CD-ROM με περιγραφικά κείμενα, ζωντανούς διαλόγους και διασκεδαστικές ασκήσεις. Μάθετε να μιλάτε, να διαβάζετε και να γράφετε στα αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά ταυτόχρονα. Μάζι, μη χάσετε αυτή την Παρασκευή το πρώτο βιβλίο με το DVD μαζί με το 7 μέρες TV. Με την εγκυρότητα του BBC. Bonjour, chers téléspectateurs. Και πάλι εδώ κοντά σας, έριξα μια πολύ σύντομη ματιά στα SMS που στείλατε τώρα στη διάρκεια των διαφημίσεων. Μας λέει ότι το γέρμα της Καστοριάς χιονίζει, έχει μείον 1 βαθμού Κελσίου και σε πολλές ακόμη πόλεις της Βόρειας Ελλάδας χιονίζει. Έχουμε και στο Νευροκόπη το έχει στρώσει 5 εκατοστά το ύψος του χιονιού αυτή την ώρα. Έντονη κακοκαιρία όμως έχουμε.